Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, καρά μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου είναι ένα μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει οριστική διαγραφή. Οπότε τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη τιμή και φυσικά την καλύτερη λύση για οριστική διαγραφή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Γράφετε α3, αφήνετε κενό. Καζίνο, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54344. Οι 10 πρώτοι που θα στείλετε μηνύματα θα κερδίσετε και πρόσκληση για να δείτε από κοντά το παιχνίδι της Real Madrid με την Juventus. Τον μεγάλο τελικό του Champions League αύριο στις 10 παρατέταρτο σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας όπως είναι αυτή του Θέατρου Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο, με ήχο Dolby Surrounds, Full High Definition, με κληρώσεις πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ ωραία δώρα τα οποία θα κερδίσετε στο ημίχρονο. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος με το Hyundai Tucson. Το Hyundai Tucson το οποίο θα βρείτε με 18.990 ευρώ μόνο στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, αν το βαλάντιό σας είναι για εκεί, μπορείτε να πάτε να το οδηγήσετε, να το απολαύσετε, να δείτε αν είναι πραγματικά και ότι είναι πραγματικά αυτό το οποίο διαφημίζετε και να το κάνετε δικό σας με 18.990, κλεφώντας τώρα στο 23.15.96.596 ή στο 23.15.96.690. $9.55 και τα μηνύματα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και να πω ότι καθώς είναι μεσημέρι, είναι λογικό να πεινάς. Αν πεινάς, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να παραγγείλουν κάτι. Και αν η παρέα είναι μεγάλη, τότε μπορείτε να παραγγείλετε και από ένα και από δύο καταστήματα. Η παραγγελία να μπει σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να έρθει άμεσα γρήγορα σπίτι σας. Όλα αυτά στο deliveras.gr ή στο σχετικό application, είτε στο κινητό σας είτε στο tablet. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχουμε αύριο το τελικό του Champions League, το σπουδαιότερο γεγονός ποδοσφαιρικό νομίζω για το Σαββατοκύριακο. Ναι. Έχουμε πολλές εξελίξεις στα των ομάδων μας εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Ναι, ναι. Με πρώτον τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα από τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Γαλανό για τα όσα γίνονται στον Άρη. Ο Γαλανός, λυπάμαι που το λέω, ήταν μεγάλη ευκαιρία, θα ήθελε να είσαι θέση του Καρυπίδη. Αλλά ζηλεύει τον Καρυπίδη, να πούμε, αυτό είναι το θέμα με τον Γαλανό. Τον ζηλεύει. Τον ζηλεύει. Να ζηλέψει τι? Ότι μπορεί να οικονομήσει ο Καρυπίδης αν πουλήσει τον Άρη και ο Γαλανός θα μείνει στην απέξω. Ο καθένας ζητάει τα χρήματα. Ποιος έβαλε λεφτά εν προκειμένη? Ρε, ποιος θα πουλήσει εν προκειμένη? Λεφτά έβαλε ο Καρυπίδης. Έτσι λέει ο ίδιος. Τις μετοχές πάει, τις έχει ο Καρυπίδης. Η αδερφή του. Αυτός θα οικονομήσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Ο Γαλανός τι θέλει? Τελείωσε. Εμένα ρωτάς. Ρώτα τον ίδιο. Τι κολοτρύπε το Γαλανός? Ρώτα τον ίδιο. Τι αν το ρωτήσω, μωρέ. Επειδή θέλει να βγάλει λεφτά ο Καρυπίδης από πουλήσει τον Άρη. Τι? Το ποσό το οποίο, ναι, υπόθηκε, ναι, ναι, φαντάζει μεγάλο. Ποιος το είπε? Ο Γαλανός. Και τι τον νοιάζει τον Γαλανό? Ρε φίλε, σου λέει ότι παρουσιάστηκε μια ευκαιρία για τον, ναι, Άρη. Ναι, ναι. Η οποία είναι καλή. Ναι.
Ο Άρης έχει να οικονομήσουν γύρω-γύρω πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ θες προμήθεια. Να θέλω προμήθεια. Άμα σου κάθισε κάνα πενιντάρι ο Καρυπίδης, άσχημα θα σε ερχόταν. Άσε να ανέβει λίγο το κασέ, εσύ τι θες το μικρύνεις. Αφού μας συμφέρει να απολυθεί ο Άρης περισσότερο. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Σοβαρά μιλά. Εκόρεϊδεύει. Γιατί να μην πάρω εγώ ένα πενιντάρικο δηλαδή. Εσύ γιατί να μην πάρεις. Οι άλλοι ρεπόρτερ γιατί να μην πάρουν. Τζάμπα θα γίνει τι. Ταβατζίδες δεν είμαστε εμείς. Τι μόνο εραστέχνης δεν είμαστε. Ταβατζίδες. Τι αφάω, γιατί να φάει ο ψηφίδης και να μην φάμε εμείς. Και να φάνε και οι άλλοι. Ό,τι μπορεί να φάει ο καθένας αυτή τη ζωή. Τώρα, δύσκολα χρόνια έρχονται. Τα λέω σοβαρά εσύ. Όχι, ούτε τα λέω, ψέματα τα λέω. Εγώ το θεωρώ γελίο αυτό. Γελίο το θεωρείς. Ρε εσύ, ένα τέτοιο deal. Ναι. Τι, έχω τον Μπούμπορα. Ναι. Χεσμένο στο Τάλιρο, 62 χρόνια. Πόσο θα ζήσει ακόμα. 7 χρόνια, 8, 10. Άσε και να τον φάνε. Γιατί, τι τον νοιάζει τον Γαλανό. Α ήταν ο Γαλανός, να την ανέβαζε τον Άρεμ τη Γάμα στη Β' με τον Πέρι, να τον πουλούσε ακονομάγαν αυτοί. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ τι λες τώρα. Και εγώ λέω ότι ο Άρης πρέπει να βρει τρόπο να ανέβει. Βράσε εσύ τώρα που με παίρνει τη μεταλλική φωνή. Το θέμα οικονόμα είναι. Η φωνή μου σου ενοχλεί. Τι παίρνει με λύχιο ύφο τώρα και. Οικονομισιά να γίνει. Δεν είναι. Το θέμα είναι ο Άρης να ανέβει. Φρε, τι με νοιάζει εμένα ο Άρης. Εμένα μοιάζει να οικονομήσω. Με νοιάζει ο Άρης εμένα. Γιατί από αυτού που είναι Αριανοί του νοιάζει κανένα ο Άρης. Χεστήκανε για τον Άρη. Δεν ενδιαφέρον. Όχι, κανένα. Ο καθένα κοιτάει την τσέπη του. Okay. Άμα τον αγαπούσαν τον Άρη, θα ήταν ο Άρης ξεχρεωμένο στην Αλβα Εθνική. Εμένα γιατί να με νοιάξει ο Άρης. Άμα γίνει κανένα deal και μπορούσα να πάρω κάνα πενιντάρικο, άσχημα θα είναι. Σου δώσω και εσένα κάνα δεκάρικο να ξεβρωμίσει το χνότο σου. Είσαι και τόσο καλό άνθρωπο. Α, σε δώσω και εσένα. Τι μαζί κάνουμε τόσα χρόνια εκπομπή. Έρχεσαι κάθε πρωί, φυσά τη μύτη σου, βρωμάνε τα χνότα σου από τη φύλλα. Ξέρω να φάμε κανένα ψηλό κι εμείς. Οι άλλοι γιατί τρώνε τόσα χρόνια. Το είδα το έργο. Εγώ λέω γιατί του κυνηγάω αυτού του ανθρώπου. Εδώ έχει οικονομισιά μεγάλη. Γιατί να του κυνηγήσω αυτού του ανθρώπου, αφού μπορώ να βγάλω. Από τη μία θέλω να τον βρίσω, από την άλλη δεν θέλω να τον αδικήσω. Γιατί να με βρει την κόκκινη. Στα 50 πηγαίνουμε. Πότε κάνουμε εμεί. Από τη μία θέλω να τον βρίσω, από την άλλη δεν θέλω να τον αδικήσω. Γιατί να με αδικήσει. Σκάσερε. Γιατί? Γιατί όταν βλέπω. Τι βλέπεις? Ότι αυτό που λέει είναι βλακία από τη μία. Και είναι. Ναι, αλλά από την άλλη όμως. Δεν έχει άδικο. Τότε γιατί είναι βλακία. Όχι στο να οικονομήσει. Στο ότι βλέπεις ότι όσοι ασχολούνται. Εγώ με συγχωρείς. Και φωνάζουν. Στα. Ότι ο μεγαλύτερο. Χωρίς να επενδύσω με κάποιον. Ναι, από ναι, πες το, μη φοβάσαι. Ότι ο καηλές του είναι γιατί δεν τρώω κι εγώ. Βέβαια. Όχι γιατί θέλει να πουλήσει τόσο. Εγώ γιατί να τον κυνηγήσω τον Καρυπίδη. Αφού μπορώ να βγάλω προμήθεια. Οι άλλοι γιατί δεν τον κυνηγάνε. Ο πάλι, Άρης δεν... να το πω. Ένα λεπτό. Εδώ δεν ανέβηκε ο Άρης και δεν φωνάζει κανένας. Εγώ γιατί να φωνάξω δηλαδή. Να μην πω το Πούγκουρα, άντε ρε, βρωμάν τα χνότα μας εδώ πάνω, δώσε και σε εμάς και ένα φράγκο να κορομήσουμε. Ντίλ θα γίνει. Πρώτη ακροματικότητα στην πόλη. Τι έκανε, θα περιμένει από τον Ανδρώνη διότι μου να σε πληρώσει. Μαλάκα. Τι. Ντελατρόμπα. Ντελατρόμπα. Τι ρε. Ξύπνα. Βρίζει ρε. Έχει ξεφύγει. Ξύπνα ρε. Τον βάρεσε η ζέστη στο κεφάλι. Έχει καμπερίδι λάθος τα λέω. Μπας και έφαγε. Τον άνθρωπο. Μπας και έφαγε καμιά κουτουλιά στο γυμναστήριο. Έδωσε μια μπουνιά ένας Ρώσο αναθρεμένος. Τι σχέση έχει. Ο Δημήτρης ο Μαρατής που είναι πρώτο παλικάρι στο καζίνο. Πράγμα. Πετάει όποιους μάγκες και τα λοιπά. Έλα σε κάνω λίγο σπάνικ. Θα σε παίξω λέει κανονικά. Με έπαιξε με το 50%. Μου κάτσε κάτι μπουνιές. Και ζεις. Μπορεί να. Αν σε έπαιξε με το 50%. Άκου. Ναι, με θα το 50%. Με το 5%. Με το 5%. Με το 50 με έπαιξε και με έπρεξε. Δεν με έκανε. Δεν με έκανε μελανιά, ήξερε να χτυπάει. Αλλά φαίνεται κουνήθηκε καμιά βίδα και άνοιξε το κουτάκι με τις αλήθειες, θα πούμε, κατάλαβες τι. Και τα πινελίκια. Ναι, όχι πινελίκια, το κουτάκι με τις αλήθειες. Γιατί να μην τον. Γιατί δεν τον κάνω εγώ τον Καρυπίδη. Ο Γαλανός έχει λυσάξει που δεν μπορεί να οικονομήσει να πουλήσει αυτό στον Άρη. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε, λεφτά είναι. Τι μάλιστα. Μπορεί ο Γαλανός να τον πουλήσει. Όχι. Ο Γαλανός δεν μπορεί να πουλήσει ρε εσύ ο Τοπιάνγκ Άμπαρθ σε παλαιοπολείο. Πλάκα μας κάνει. Ο Γαλανός είναι επιχειρηματίας. Τι είναι ο Γαλανός? Επιχειρηματίας. Σοβαρά μιλάς. Τι μου λες τώρα. Είπα ότι δεν είναι. Το ξέρεις κανένα ο οποίος δεν έχει. Ποιος το είπε? Και τις αμαξάρες του έχει. Αμαξάρες. Και τα γούστα του κάνει. Σιγά ρε, εντάξει και τι είπα εγώ να μην κάνει αμαξάρες. Δικαίωμα. Τον έπιασε η Ζήλια και με το φίλο μου το Καρυπίδη να πούμε. Με το φίλο σου. Να τα υπερβολική αλήθεια. Άμα είχε τι πλοίο, θα με το φίλο άμα είχε πλοίο να πάω. Επειδή δεν παίρνω στο αεροπλάνο κατευθείαν στη Λίμνο θα πήγαινα κι εγώ εκεί πέρα μεταμφιεσμένο. Μισό. Τι μισό. Να μην αδικό. Μην αδικείς. Τσουφλίδι, έστειλες μήνυμα, κέρδισες. Μην στέλνεις δύο φορές. Ποιος τσουφλίδι κέρδισε. Σπύρος Διαμαντάρας, κέρδισες κι εσύ. Ποιος Διαμαντάρας. Περιμένω άλλους 8. Αλφα μη 3 κενό. Τι δίνεις. Καζίνο. Ονοματεπώνυμο στο 54344. Συγγνώμη, ναι. Θα πάω να το βρω αύριο το Δημήτρη, θα το ρωτήσω. Ποιο Δημήτρη. Με πόσο τη εκατό. Που λες ότι σε έπαιξε. Ναι. Το Μαράνι. Αύριο θα πάω στο καζίνο, στο τελικό. Θα πάω τώρα. Α, θες εκεί, θα πας να κάνεις promotion. Εντάξει. Αφού κάθε τελικό είμαι. Α, θα πηγαίνεις να κάνεις με το μικρόφωνο δηλαδή. Να μην πάω. Ω, εντάξει, δεν ήξερα εγώ. Αφού οι υπόλοιποι θέλετε παραλίες, θέλετε αυτά. Θέλετε τι παραλίες. Εγώ θα πάω αύριο με τον φίλο μου τον Νίκο τον Χριστίδη. Θα πάρω και τον γιατρό τον Ηρακλειδέα που είναι από το Πολύμηλο δίπλα. Ναι. Θα πάμε εκεί πέρα μια φορά το χρόνο πηγαίνουμε γιατί ένα φοβερό γλέντι. Θα πάρουμε τις πατάτες μας. Θα πάρετε και τη Στέλλα.
Όχι, ρε, οι γυναίκες δεν παίρνουμε. Τη Στέλλα. Όχι. Στέλλα, μα πάμε να μας κάνεις το δρόμο κόσκινο. Πάμε να ησυχάσει το κεφάλι μας. Βλέπεις Στέλλα και αλλάζεις δρόμο. Όχι, δεν. Φοβάσαι άλλη γυναίκα σου τη Στέλλα, αλήθεια. Δεν φοβάμαστε τις γυναίκες, κόκκινο. Όχι, φοβάσαι. Εσύ φοβάσαι τις κατραπακές. Άσε. Εσύ φοβάσαι τις κατραπακές. Κάτι θα κάνεις για να φοβάσαι. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, με μιλίχιο ύφος. Θέλω να σε δω εκεί. Ρε, παιδιά, το κόκκινο να το δείτε στη γυναίκα του δίπλα. Θες τίποτα, αγάπη μου. Τι μπορεί να σε προσφέρω, κούκλα μου. Λέω μη μπροστά μου, μη μπροστά μου, μη. Αποκλείεται σε κόσμο να έχω μιλήσει. Όχι, είσαι πολύ γλυκός. Όσο είσαι σκληροτράχυλος επάνω στο. Και κλείνει του ακροατέ και τα λοιπά. Πώς συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου, στη γυναίκα σου, στην κόρη σου, πώς συμπεριφέρεσαι. Ευγενέστατο είμαι. Γιατί να σε καραγκιόζει. Δεν παίρνω ημιλίχιο ύφο σαν και εσένα. Τα σάλια. Τέλο πάντων, αυτά δεν ενδιαφέρουν. Θα πάω αύριο στο 8 και το βράδυ θα πάω με το φίλο μου, τον Νίκο τον Χριστίδη και με τον γιατρό. Κώστας Κωνσταντίνου, μη στείλει άλλο. Θα πάμε στο Κώστα Κώστα, εκεί θα είναι και ο Ανδρώνης. Καλά, ρε, ο Γανόνος στο Καζούνι και θα πάω στο Κώστα, μπράβο. Κώστα Κώστα. Α, Κώστα Κώστα. Κώστα, μπράβο, τι είναι αυτό. Πάω εκεί στην. Πώς λέγεται η οδός που είναι εκεί πέρα. Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, θα πάρω εκεί τις ποτάρες μου. Θα πάρω εκεί τα αλλαντικά μου. Θα μείνει και μετά το μάτς. Τι μετά το μάτς. Θα μείνει και μετά τον αγώνα. Τι να κάνω, ανάλυση, θα φύγω μετά τώρα. Θα έρθω να σε βρω, άμα είσαι. Άμα είσαι, να έρθεις και τι στον κόσμο μετά θέλω. Μετά το Καζούνι, να έρθω να σε βρω, άμα είσαι. Βέβαια. Να έρθεις. Να δω τι κάνεις. Να πιούμε τα κρασιά μας εκεί, να ανοίξουμε, να φάμε τα τυριά μας, να πούμε, ρε παιδί μου, να ευχαριστηθούμε μια μέρα, δεν έχουμε δουλειά. Τώρα αυτή η εποχή γιατί κρασί είναι. Καταρχήν ήταν για κρασί. Αυτή η εποχή γιατί είναι, για εσύ τα ξέρεις αυτά. Εγώ πίνω μπύρα χωρίς αλκοόλ, 0%. Αυτό είναι το ποτό μου. Είπε τη μαγική λέξη, η εποχή είναι για μπύρα. Ναι, αλλά εγώ πίνω χωρίς αλκοόλ. Κρύα μπυρίσα. Κρύα μπυρίσα κάνει κοιλιά όμως, φουσκώνει μπύρα. Εσύ. Φουσκώνει ρε κόκκινα, οι πολλές μπύρες. Αν πίνει κάθε μέρα 10 μπύρες θα φουσκώνει. Αυτό λέω. Αν πιει ένα βράδυ 3 μπυρίτσες. Εσύ πόσες σπίτι δηλαδή. Αν είμαι σπίτι μπορώ να πιω και 5. Γι' αυτό φούσκωσε. Αν οδηγώ θα πιω 2. Με αλκοόλ 2 θα πιει. Ναι. Μάλιστα. Γιατί να πιω παραπάνω. Άμα σε τσακώσει κανένα. Με 2 μπύρες. Είμαι κάτω από 0,25. Με 2 μπύρες είσαι κάτω από 0,25. Πίνω και νερό εγώ. Α, πίνεις... Εγώ ναι. Πίνω πάρα πολύ. Τι αραιώνει την πύρα με νερό δηλαδή. Όχι ρε. Τι. Πάντα πίνω νερό. Πίνεις νερό. Αφού 4-5 μπουκάλια την ημέρα πίνω νερό. Αυτό σε σώζει. Αυτό σε σώζει. Αυτό από. Άλλοι λένε έχει ζάχαρο. Δεν έχω ζάχαρο. Μου αρέσει, με ευχαριστεί. Είσαι αυτό. Εγώ το χειμώνα νερό δεν μπορώ να πιω. Εγώ και το χειμώνα. Μόλις πιάσει Νοέμβριο, πάει τελείωση. Πιάσει Μάιο. Δεν βλέπεις τα νερά πώς τα κατεβάζω και μου λες γιατί τα πίνεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνεις. Με ευχαριστεί. Και βοηθάει πέρα. Χθες που ήσουν. Χθες που ήμουνα. Ναι. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, χτες καταρχήν δεν πήγα στην πορεία. Πού, αφού δεν σε είδα στη φωτογραφία. Δεν πήγα σου. 30 άτομα ήταν. Αν πήγαινε και εσύ, 31. Ήτανε. Για βάλει φωτογραφία. Τι είδε φωτογραφία. Πούλμαν του Ζορμπίδη, διόρροφο δεν γεμίζατε. Αν πάω στην επανομή, τι κόμπλα μπορεί. Τι κόμπλα ρε καραγκιόζη, τι ρεζίλιδε των σκυλιών. 30 άτομα πορεία είναι δυνατόν. Αν πάω στην επανομή στην ταβέρνα του Γόλη την παλιά και πω ρε παιδιά, αδικάνε την επανομή. 100 τρακτερόβλαχοι θα βρεθούν και θα πούνε πάμε ρε κάτω στην. Αυτή είναι 30. Για να δω. Αχρό με σκάτω. Εσύ για πώς τους κόβεις. Να 50. Λέγεις. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Να είναι 60. Πόσοι να είναι αυτοί. Εσύ υπάρχουν. Πόσοι, πόσοι. Δεν έκλεισε κυκλοφορία ρε αύριο. Υπάρχουν φωτογραφίες. Για δείξε φωτογραφία. Για δείξε το μέτρο πρώτη φωτογραφία. Ε. Θα πούνε ότι. Α, το μέτρο. Από ποια πορεία είναι. Είσαι σίγουρος ή είναι σαν τον Πρισίμ που ναι. Έβγαζε αυτές του Ανδρέα. Αυτή είναι. Αυτή. Εδώ δεν κλείσατε το δρόμο, ρε. Εδώ. Δεν κλείσατε το δρόμο, ρε. 500 άτομα. Ποια 500 άτομα. Πόσο, πόσο είναι. Ποια 500, 50 άτομα είστε εδώ, ρε. Άντε, ρε. Γράφει κανένα site πόσοι ήσασταν. Όχι. Ε? Όχι. Ό,τι θέλω λέω. Πες εσύ ό,τι θες. Εγώ λέω πάνω από 50 δεν ήσασταν. Εγώ λέω ήταν 10.000. 10.000. Ε, τώρα θες βλακίες να συζητάς. Πάρε το Ζορμπίδι και ρώτα τον. Διόροφο πούλμα γεμίζανε αυτοί εκεί πέρα. Και φωνάξανε εναντίον του Σαββίδη και εναντίον του Τσίπρα. Επειδή είχε. Ξέρεις που τα. Κάτι νύχια που είχε ο Σαββίδης με τον Τσίπρα και τι ξύνανε εκείνη την ώρα. Επειδή... Φοβήθηκαν. Επειδή τα βλέπεις έτσι. Τα ξύναν και οι δύο. Επειδή... Ο άλλος έχει να κάνει με το Δόλ και το Μαρινάκι και ο άλλος έχει να κάνει με τις εξουσίες και τα μνημόνια και βγήκατε 50 ρεκλήδες και τους βρίζατε. Σταμάτα. Και δεν πήγες εσύ εκεί. Με αφορμή την κατάφορη αδικία εις βάρος του Ηρακλή που είχε ως αποτέλεσμα τον εμβασμό της ιστορικής ομάδας. Ο Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό. 11 βουλευτές Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία και τη Θράκη συνυπογράφουν την ακόλουθη δήλωση. Πού ήταν χθες αυτοί. Ως οι μεγαλύτεροι υποκριτές τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης, το ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάψει να αντιλαμβάνονται τις αυταπάτες τους, το ΑΦΤ σε παρένθεση. Ναι, ναι, ναι. Που και ψεύδονται με ειλικρίνεια. Ναι, η Νέα Δημοκρατία. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τη νέα εγκληματική αδικία που συντελείται εις βάρος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Mm.
αποτελεί μνημείο ανηλικρίνειας, αδικίας, σκοπιμότητας και χειροσκοπισμού. Σιγά σιγά. Η ομάδα του Ηρακλή του ιστορικότερου συλλόγου της Βόρειας Ελλάδας δεν υποβιβάστηκε. Ποιος λέει αυτό, η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι. Δεν υποβιβάστηκε των τεσσάρων γραμμών στο γήπεδο, αλλά σκοτεινά και κλειστά κέντρα αποφάσεων που ενεργούν στο παρασκήνιο. Ναι. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Του θεωρούν το δικαίωμα να χαρεί αυτό που κέρδισε με κόπο, υδρότα, επιμονή και υπομονή. Ναι, ναι, ναι. Καταδικάζουν τον στην ερήμην. Σκάσε. Φτάνει. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Εφαρμόζουν εις βάρος του το γράμμα του νόμου σε εισαγωγικά, αδιαφορώντας για το πνεύμα σε εισαγωγικά, ναι, ναι. Κλείνοντας τα μάτια σε κατάφορες παραβάσεις των κανονισμών από άλλα σωματεία. Mm. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμπτωση που επαναλαμβάνει, πάβει να είναι σύμπτωση. Ωραία, Παύλα, αντί λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ να παριστάνουν τους αθώους περιστερές σε εισαγωγικά ναι. και τους τιμητές της διαφάνειας, ναι, ναι. τους καλούμε να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας ναι, ναι. και να σταθούν δίπλα μας στη συνάντηση που θα επιδιώξουμε στις προσεχείς μέρες με τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού. Ναι. Η υποκρισία έχει τα όρια της και στην προκειμένη περίπτωση ναι. η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. δοκιμάζει αντοχές προκαλεί την οργή του υγιώς σκεπτόμενου φιλάθλου κόκκινε, για την αποκατάσταση της τάξης. Ρίγυρισαν τα μικρόφωνα, λούρε κόκκινε ρε βόδι. Και αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Πύραυλος! Έχει μία μόνο επιλογή. Πύραυλος! Να ζητήσει την άμεση παρέτηση του αρμόδιου υπουργού. Πύραυλος! Διαφορετικά θα πρέπει να επιβάλλουν εκείνη την παρέτησή του. Οι υπογράφονται βουλευτές. Ναι. Θόδωρος Καράγλου, Β' Θεσσαλονίκης. Σάββας Αναστασιάδης, Β' Θεσσαλονίκης. Ένα από τους λες. Σάββας Αναστασιάδης, δεν το ξέρει η μάνα του. Τρία, ναι. Γιάννης Αντωνιάδης, ούτε στην πολυκατοικία δεν το ξέρουν αυτόν άλλο. Γιάννης Βαγιονάς, Βαγιονάς Καλκιδικής. Ούτε το ξέρουμε. Απόστολος Βεσιρόπουλος Συμμαθίας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Α Θεσσαλονίκης. Ξεθάφτηκε αυτός. Αναστάσιος Δημοσχάκης, Εύρου. Δημοσχάκης. Γιώργος Καρασμάνης, Έλλας. Παντελώς άγνωστος. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, Πιερίας. Παντελώς άγνωστος. Ο Κουκοδήμος. Έτσι, άμα το δεις στον δρόμο, το γνωρίζεις. Νίκος Παναγιωτόπουλος Καβάλας. Ναι, και. Έλενα Ράπτη Θεσσαλονίκης. Α Θεσσαλονίκη. Συγκινηθήκαμε, Έλενα Περιμένω Ράπτη. Περιμένω και από τους υπόλοιπους. Συγκινηθήκαμε, Έλενα Ράπτη. Κοίταξε τώρα με το. Πήγε στον Ηρακλή να πάρεις ψήφους. Σε βλέπω να πούμε. Στο Δίον να λες τις ειδήσεις. Εσύ είσαι πιο έξυπνος. Στο Δίον σε βλέπω, από Ράπτη. Τον Γιουλέκα, τον Καράγλου, τη ναι, Ράπτη ναι. και το. Ποιος? Και τους υπόλοιπους είσαι πιο έξυπνος. Τι είναι, είναι χαζή αυτή. Από τον Κιουλέκα. Δεν πουλάει ο Ηρακλής. Ποιος, τι να πουλήσει. Λοιπόν, ο Ηρακλής, 40 άτομα πορεία ρεξευτήλες. Για χρώματα με τη μεγαλύτερη καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, στο πλημμένο με κλάσ 1, ένα όνομα υπάρχει. Σου φάγε τον κόμενο, η άλλη. Το Vitex Classic Vase. Ό,τι θες, μόνο με Vitex. Διαλέξτε ανάμεσα σε 1320 διεθνείς τάσεις των χρωμάτων από τη νέα βεντάλια Global τη Vitex και δημιουργήστε το χώρο που ονειρεύεσαι. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex, με τρία καταστήματα στην Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Αντιστάσεως στο 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λοιπόν, νεοδημοκράτες, επί ράλι ρίξατε τον Ηρακλή, επί Πυλάβιου Νέα Δημοκρατία ήταν πάλι και ακούστε και κάτι άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και Νεοδημοκράτες, υπάρχει το αυτοδιοίκητο Βόδια. Βόδια. ΣΥΡΙΖΑ και Νεοδημοκράτες Βόδια. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο, τα γάρια. Ποιος Ηρακλής. 40 άτομα πορεία κάνουν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα.
Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Εκτάκτος από το Σάββατο στο ντοκουμέντο. Δημεύεται η περιουσία του Θέμου Αναστασιάδη για 5 εκατομμύρια μαύρο χρήμα. Αποκαλύπτουμε πώς και ποιοι καθυστέρησαν επί 4 χρόνια να επιβάλλουν τις ποινές. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 20 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες γίνεται ο Μπερλουσκόνη της Ελλάδας. Και τώρα αρχίζει μάχη για τον έλεγχο του Μέγκα. Συνέντευξη Νίκου Παπά. Τι λέει για τις διαπραγματεύσεις για το χρέος και την αλλαγή του μηδιακού τοπίου. Αυτό το Σάββατο υπάρχει ντοκουμέντο. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 37. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Φέτος θα κάνετε tour με την παράσταση. Tour στα Φρέτζιο θα κάνουμε. Όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο Μινώνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάνα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Τι θα γίνει, κυρία μου, με το αυτοκίνητο? Θα το πάρετε να φύγουμε? Μα δεν βλέπετε. Έμεινα. Δεν παίρνει μπρος. Και ποιο το πρόβλημα? Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Πάρε τώρα στο 685002 για να στο μεταφέρει γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια στο συνεργείο σου. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Με εξειδικευμένο προσωπικό εγγυάται την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του οχήματός σας όλο το 24ωρο. Το συστήνουν και οι μηχανικοί αυτοκινήτων. Τηλέφωνο 685002. Παρέχεται και δωρεάν χώρος φύλαξης. Οδική βοήθεια Αρβανίτης. Για αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια, σκάφη και τροχόσπιτα. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Νεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις Σικές. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.neymaris.com. Νεϊμάρης. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Σιγά, κυρία μου, μη σπρώχνετε. Και εσείς, κυρία μου, παρακαλώ, πάρτε τα ψάρια από πάνω μου. Είμαστε που είμαστε σαν παστές σαρδέλες μέσα στο λεωφορείο. Μην πάρουμε και τη μυρωδιά. Και μου τα λέγανε, όσε 3 ευρώ τη μέρα στο Δαβανό, τσίμπα σκουτεράκι και θάσε στο Δαφρό. Ποτό Δαβανόπουλος. Αποκτήστε τώρα με 100 ευρώ τον μήνα σε 24 άτοκες δόσεις στο 200 σκούτερ SIM με μεγάλο τροχό, ABS, injection ή με 62 ευρώ τον μήνα σε 24 άτοκες δόσεις στο Παπί Daytona 125 με δισκόφρενα, injection και συνδυασμένη πέδηση. Ποτό Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού συναντά τη μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου. Έρωτα μου, αγιά, και έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της νέας γενιάς. Λαϊκά σταυροδρόμια. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου μας χαρίζουν ένα αυθεντικό και κεφάτο λαϊκό πρόγραμμα για 4 τελευταίες παραστάσεις 8, 9, 10 και 11 Ιουνίου. Τιμή θέσης από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών 2310-491-291. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά αλφα. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του.
Οπτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Οπτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Γιατί κουφώματα πλάσμα? Γιατί έχουν φοβερό design. Προσφέρουν άψογη θερμομόνωση. Είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση ISO και CE. Έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Θέλετε κι άλλους λόγους για να αποκτήσετε κι εσείς τα κορυφαία κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά πλάσμα? Έχουμε 50 χρόνια κουφώματα πλάσμα Μαυρίδης και τιμές χοντρικής και άψογη τοποθέτηση από εξειδικευμένα συνεργεία. Βρείτε τα στο εργοστάσιο μας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, 21 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, και απολαύστε τα στην έκθεσή μας 800 τετραγωνικών μέτρων στροφή Μεσημερίου. Τηλέφωνο 2392-091.000. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είναι στο 95,5 των FM και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνα 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Έρχεται γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά σπίτι σας να σας ανοίξει κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα ασφαλείας, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, ενώ πάτε εκεί, τηλεφώνα 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, αν θέλετε να φτιάξετε κλειδιά immobilizer πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ αξιόπιστα και κυρίως πάρα πολύ οικονομικά. Πετκανίτσα στο 85-27-27. Αλφα Μητρία Κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Έχουν κερδίσει Τσουφλίδης Θόδωρος, Σπύρος Διαμαντάρας, Κώστας Κωνσταντίνου, Φαρίνας Κώστας, Χρήστος Παπαδόπουλος, δηλαδή 5. Περιμένω άλλους 5. Αλφα Μητρία Κενό. Καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Αν είστε πάνω από 21, άλλοι 5 θα πάτε στο καζίνο. Πάνω από 80 παίρνουν στο καζίνο. Πάνω από 21 πρέπει να είναι. Και κάτω από πόσο? Δεν έχουν κάτω. Δεν έχει κάτω. Λέω πάνω από τι. Μάλιστα. Εντάξει. Κάτω από τι δεν γνωρίζω. Τελείωσε. Εντάξει. Λοιπόν, μίλησες Γιάρη. Είπα το ρεπορτάζ όσο έχει. Χλέβασες Ηρακλή, επειδή φαγώθηκες. Δεν χλέβασα κανέναν, είπα την αλήθεια. Με 70 και 50 και 80 άτομα, τι σημαίνει αυτό? Εντάξει. Κάτσε να σου πω τι σημαίνει αυτό. Κάτσε. Άμα ήταν καμιά άλλη ομάδα, κορόιδευες. Μαζευτήκαν εκεί 60 άτομα, κάνουν πορεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η λαϊκή πλατιά μάζα των φυλάδων του Ηρακλή απουσίαζε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Πάλι αβάντα κάνει. Στη μετριότητα, στην ανυπαρξία, αβάντα. Έκανε κάποιο σχόλιο. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Σου λέω 50 άτομα, 70, 80, 100 να ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ενόχλησε κανέναν, ρε φίλε. Δεν ενόχλησε το Σαββίδι, δεν ενόχλησε το Τσίπρα, δεν ενόχλησε κανέναν άλλον. Τι? Με πήραν λίγο πριν από τα γραφεία του κόμματος. Ποιου κόμματος, ρε? Του Κουκουέ. Κουκουέ. Πάρει και... Κουκουέ, το πιο πλούσιο κόμμα είναι το Κουκουέ. Και βγήκε και από εκεί ανακοίνωση. Ναι, συγκινηθήκαμε, πες το Κουκουέ. Αφού κάνει να κάνει το μάγκα, βγάζω το και, κουκουέ, να... και την το ανακοίνωση κουκουέ, του Κουκουέ. Μισό λεπτό. Και η Νέα Δημοκρατία. Και το... Δεν πουλάει ο Ηρακλής. Μισό λεπτό. Αλλά ασχολούνται. Μισό λεπτό. Ρε Κουκουέδες,
Από πότε κάνετε για εταιρείες εσείς, ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Από πότε γίνατε ρε κουκουέδες εσείς. Αυτό λέει το κουκουέ. Βρεάσε καημένε. Να πάνε φυλακοί οι προύχοντες. Ναι. Το κουκουέ να κάτσει στα αυγά του και να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν το γουστάρω. Πόσο ενοχλείς. Δεν το γουστάρω. Όχι. Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Οι κουκουέδες... Έβγαλε κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν μετράει, Ηρακλής. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Μετράει που πήραν 50 άτομα. Γιατί βγάζουν ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση βγαίνουν, ρε. 50 άτομα. 50 άτομα. 50 άτομα. Και 10 να βγήκανε. Γι' αυτό βγάζουν. Τι, αυτή είναι η δύναμή σου. Α, πάω εγώ. Αυτή είναι η δύναμη. Στο πλαγιάρι, άμα πάω, 200 άτομα θα πάρω, ρε. Για τον ατρόμητο πλαγιαρίου. 50 άτομα. Βγήκε το κουκουέ, πάρτε. Μετά από 100 χρόνια οι κουκουέδες θυμήθηκαν το ποδόσφαιρο. Ναι. Οι άμπαλοι. Ναι. Οι άμπαλοι κουκουέδες. Άμπαλοι. Άμπαλοι. Άμπαλοι κουκουέδες. Όποιος είναι κομμουνιστής είναι άμπαλος. Κουκουές. Οι κουκουέδες δεν τους ενδιαφέρει ο επαγγελματικός αθλητισμός. Τι χώνονται τώρα και γράφουν ανακοινώσεις. Να πάρουν 0,2% από τον Ηρακλή. Δεν μπορείτε να πάρουν τίποτα. Με 50 άτομα πορεία. Φίλε, όλοι αυτοί. Τι ρε φίλε, ρε. Πόσα άτομα ήσασταν. Ποιο φωνάζει, ρε. Απάντησε μου. Ποιο φωνάζει. 12 βουλευτές Νέα Δημοκρατία. Ποιο του ξέρει αυτού, ρε. Ποιο του ξέρει αυτού. Δεν του ξέρει κανεί. Ούτε η μάνα του. Το Γιουλέκα τον είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Η ράπτη ναι. Είναι στα γεράματα του τρώνε του γκόμενου. Καθάρισε. Γέρασε. Ναι. Πάει η ράπτη, γέρασε. Τον Αναστασιάδη τον ξέχασε. Ποιον Αναστασιάδη. Εγώ το μόνο Αναστασιάδη που ξέρω είναι το center back τη Καλονή και τον Άγγελο αυτού. Ποιον Αναστασιάδη. Τον πρώην υπουργό αθλητισμού τον έκανε και γενικό γραμματέα. Πώ το λένε. Από η μαθία, από Κατερίνη. Από η μαθία. Ναι. Δηλαδή, αν περπατήσει στη Τζιμισκή αυτό, από τη μια μέχρι την άλλη θα το σταματήσει και να το πει για όσοι υπουργοί. Άφια παιδό, εφέλε. Εφέλε. Ανισόρροπε. Πήγατε 50 άτομα, κάνετε πορεία. Ο κόσμο του Ηρακλή έμεινε στο σπίτι. Δεν γράφει κανένα site πόσα άτομα ήσασταν. Και είστε εσεί μέγεθο. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν, ρε. Δηλαδή, δηλαδή ο κόσμο του Ηρακλή. Άλλαζε... Ο κόσμο του Ηρακλή που ψηφίζει. Ναι. Κάθισε στο σπίτι. Πε την Έλενα Ράπτη. Ωραία. Αυτό αλλάζει. Ναι, αλλάζει, ρε. Πώς. Ότι δεν υπάρχετε. Δεν υπάρχουν. Όχι. Γιατί. Γιατί δεν έχετε την οργή. Αν είναι οργισμένος ο μέσος Ηρακλειδέας έπρεπε να έχει 5.000 τουλάχιστον κόσμο εκεί. Εσύ θα την νιώσεις την οργή όλοι μαζί γιατί είσαι απαξιωτικός. Ποια οργή ρε. 40 άτομα ούτε το πούλμαν του Σύφη του Βεγουδάκη που οδηγάει ένα διόροφο πούλμαν του Ζορμπίδη δεν χωράτε ρε. Πήγες εσύ ρε γουρουνοκέφαλε. Πού να πας, θα σε σανιδώσουν που γλύφεις τον ΠΑΟΚ. Πού να πας. Σπού εσύ ο κόκκινος που υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Σατ. Γιατί παίζεις ΠΑΟΚ, ΠΑΤ. ΠΑΤ! Γιατί δεν πήγες, είπες θα πας. Η βλακία στο κεφάλι. Βρε, εγώ με βλάκας, απάντησες στο βλάκα. Εσύ και άσε τον κόσμο να καταλάβεις. Γιατί δεν πήγες. Ποιος θα με ενοχλήσει. Γιατί δεν πήγες. Ποιος θα με ενοχλήσει. Ποιος θα σε ενοχλήσει. Και γιατί πρέπει η οπαδή του Ηρακλή που παίζεις ΠΑΟΚ. Το παιδάκι του ΠΑΟΚ που έκλαιγε χθες τον πήζες βαρ την αγκαλιά. Εγώ αν ήμουν Ηρακλειδέας και τ' άκουγα αυτό. Και σε έβλεπα μπροστά μου, πού σου δεν τρέπεσαι, εσύ Ηρακλειδέας. Εσύ είσαι βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας. Ο Ηρακλειδέας έχει μυαλό. Τι να έχει μυαλό, ρε. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Τι δεν δήλωσε ποτέ ρε. Πάνε να σου πούνε τι δουλειά. Πάω κάθε φορά, ρε. Πάνε, άτε πάνε. Γιατί δεν πήγες εχθές. Πάω συνέχεια. Να γίνετε 52 από 51 που ήσασταν. Γιατί δεν πήγατε. Γιατί δεν πήγες. Για να με δεις φωτογραφία. Γιατί δεν πήγες εσύ που αγαπάς τον Ηρακλή να φωνάξεις. Για να με δεις φωτογραφία. Ε, γιατί δεν πήγες. Δεν έχω να απολογηθώ. Ηρακλάρχη εσύ. Δεν έχω να απολογηθώ. Δεν σου λέω. Εγώ δεν πήγα να φάω κανένα προμήθεια. Τι είπες. Δεν πήγα να φάω κανένα προμήθεια. Ε, πώς δεν πήγες. Κάτι στημένα που ήθελες εσύ να σε πούμε, που ήθελες πες το να μας πει κανένα στημένο. Αυτό τι είναι προμήθεια. Ε, τι είναι. Αλήθεια δεν είναι αυτό. Δεν μου ζήτησες λεφτά. Άμα σου έλεγα εγώ το στημένο, δεν θα έπαιρνε λεφτά. Δεν μου ζήτησες λεφτά. Λαμόγιο. Τι είσαι εγώ καλός. Είμαι λαμόγιο. Γιατί εγώ είμαι λαμόγιο, είσαι καλό. Εσύ με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει συγκεκριμένο παιχνίδι ότι οικονόμησα γιατί το ήξερα ότι είναι διπλό. Ναι, ναι. Και σου λέω φύγε από εκεί που είσαι για να μην σε πατήσω με το αυτοκίνητο και δεν πάω φυλακή. Γιατί δεν πήρα και εγώ λεφτά. Θες εσύ το ποδόσφαιρο καθόλου. Δεν βγαίνει να μου κάνει τον έξυπνο. Να στο διάλογο εδώ. Εγώ ρε φίλε, όταν βλέπω κάτι το οποίο φωνάζει. Μη. Δεν ντρέπομαι. Λοιπόν, δεν είμαι σαν και εσύ. Στην Έλενα Ράπτη τώρα που σαραντάρισε και γέρασε. Αφήστε τον Ηρακλή. Να σου βρε, άσε με καημένε τώρα. Να την πει όλα. Άσε μα καημένε. Άντε βρε τώρα. Το Ζουάνε Βλάκο. Ο Γιουλέκα. Ο Γιουλέκα το ξεθάψαν τώρα. Πάμε τον Ηρακλή. Κουρούμε ρε, χέρια. Ο Γιουλέκα βγήκε. Μόνο του πήγαινε στο Δήμο και βγήκε τέταρτο. Ποιο Γιουλέκα ρε. Ο Γιουλέκα μόνο. Ποιο Γιουλέκα ρε. Ποιο Γιουλέκα ρε. Καλά. Ποιο Γιουλέκα ρε. Έκλεισε το TV 100 και δεν ξέραμε πού είναι ο Γιουλέκα. Για την ομάδα τη καρδιά σου δεν θέλω να πει τίποτα. Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά σου. Για τον Μπάουκ. Για τον Μπάουκ τι να πω. Πήρε κύπελο ναι. Ο Ίβιτς. Ναι. Έπαιξε καλή μπάλα ο Ίβιτς. Ναι. Χωρίς να τον πάρει χαμπάρι, πήρε το καθάρισε κύπελο. Τους κόπρους του Αυγία από ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς. Παρακαλώ. Και τώρα τον έχουν για μπούλο. Και τώρα ξέρεις θα πούνε όλοι που λέγανε τι καλός που είναι ο Ίβιτς. Δεν καλός. Ό,τι λέγανε για τον Τζαβέλα. Αλλά ο κόσμος ξέρει. Τι κάνατε, γλύφατε τον Τζαβέλα. Μετά τι έγινε, έξω ο Τζαβέλας. Μετά γλύφατε τον Ίβιτς. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο Ίβιτς είναι πολύ καλός προπονητής. Και άμα θέλω ο Ιβάν Σαββίδης να πάρει προπονητή, να σκάσει να πούμε ένα διάρρη, να πάρει μια προπονητάρα,
Γιατί άμα με φέρει το Στάικο Βεργέτη και τον Ουζουνίδη, να πάει να πηδήξει από το Μακεδονία Παλάς και να πέσει με το κεφάλι κάτω. Δεν θα πάει τίποτα, πόντιος είναι. Το τσιμέντο θα χαλάσει. Ο Ουζουνίδης. Ο Ιβάν να πέσει απάνω. Ο Ουζουνίδης τι να πέσει. Άλλα λέω, άλλα ακούς. Πινακωτή, πάρκαρες και την κοιλιά εκεί πέρα τέσσερα στρέμματα και ήρθες να κάνεις εκπομπή. Να χαθείς απίθανε. Ο Ουζουνίδης. Άμα να διώξω τον Ήβιτς και να φέρω τον Ουζουνίδη ή το Στάικο Βεργέτη, χίλιες φορές να κρατήσω τον Ήβιτς. Αυτό λέω. Άμα είναι να διώξω τον Ήβιτς και να φέρω προπονηταρά, τον πληρώσω και να ανεβάσω τον μπάτζετ, πολύ ευχαρίστως. Τι να τώρα επικοινωνιακά να φάμε τον Ήβιτς. Ποιον θέλουν να φέρουν. Ποιον θέλουν να φέρουν. Λένε ναι, ναι. Ότι κάνανε επαφή με Λουτσέσκο. Πόσο χρονό είναι ο Λουτσέσκο? 72. 72 χρονών. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα πάθει ένα έμφραγμα θέλει... στον πάγο να ψοφήσει πριν από την ώρα του? Θες να ακούσει τα θέματα. Τι θέλω... να ακούσω 72 χρονών πάρω προπονητή. 72 χρονών για το καπί να τρώει ομελέτες ανάλατες. Ρε πλάκα μας κάνεις. 72 χρονών πάρω προπονητή. Ας ξεθάψουν το Λόραντ να του κάνουν το σκελετό. Εσύ να βάλουν το Λόραντ. Έχει σαλάτι στην ομελέτα. 72 χρονών προπονητή να πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. 72 χρονών. Ας πάει από το καπί της Ανατούμπας να πάρει άλλους δύο εκεί πέρα 82. Άσε μας ρε κόκκινε. Και πόσα θέλει αυτός 72 χρονών? Τέσσερα. Τέσσερα εκατομμύρια κλωτσιές θέλει. Αυτός το Αλτσχάιμερ να το φέρω εγώ στον ΠΑΟΚ να με κάνει πρωταθλητισμό. Στα 72. Του χρόνου θα είναι 73. Στα 73 πεθαίνουν οι άντρες ρε. Προπονητές γίνονται. Έρχεται και με δύο. Τι? Έρχεται και με δύο. Τι με δύο. Τι να πω ρε. Μα τρελάνετε ρε. Ο Βουτσάς στα 82 έκανε και παιδί. Ο Βουτσάς δικό του είναι το παιδί. Πού ξέρεις εσύ το σπέρμα του ήλεγξες? 82 χρόνια κάνει παιδί. Ελέγχος... Εδώ 40 δεν μπορεί να κάνουν παιδί, κάνουν Βουτσάς. Έλεγχο στο σπέρμα, κάτι τι ψάχνει. Για από εδώ ρε κόκκινε που κάνει 82 χρονών. 82 χρονών οι άνθρωποι πεθαίνουν. Παιδιά κάνουν. Έκανε ο Βουτσάς παιδί. Με το δικό του το πουλί το έκανε. Είσαι σίγουρος? Το είδες, το έλεγξες? Έκανες αυτό σπερματογράφημα, πήγες, είδες? Φύγε από εδώ ρε κόκκινε, μα γίνεται με σπερματοδιάγραμμα. Τι σπερματοδιάγραμμα να κάνει παιδί 82 χρονών? Τι να βγάλει εκεί, ούτε κάτουρο δεν βγάζει εκείνο. Άσε με καημένε τώρα, μεσημεριάτικα, τρώει λοιπόν, και ο κόσμος. Σαν χλαβάρα. Εσύ θες να βγάλεις τον άνθρωπο άχρηστο? Ποιο να βγάλω άχρηστο, ρε? Το Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου, 72 χρονών. Δηλαδή, χαζό τον έχεις. Δηλαδή, εσένα ο Ανδρώνης εδώ, όταν θα είσαι 72, αυτός που έχει πεθάνει 80, θα έχεις εκεί πέρα τις κόρες του και θα σε έχουν 72 χρονών εδώ πέρα να σε πληρώνουν. Ξέρεις, θα σε πούνε. Εδώ πιο πέρα είναι το Χαρίσιο, το γυροκομείο. Τράβαμε τον Πανιώτη, το γιατρό, να σε γράφει τα φάρμακα. Άντε, ρε, φύγε κόκκινε, πάρω εγώ προπονητή 72 χρονών. Ας τα διάλαθα για πέρα. Πόσο είναι ο Αλέφαντος? Γιατί δουλεύει ο Αλέφαντος προπονητής? Πόσο είναι? Άμα πεθάνει 78, θα λέει το κηδιό. 78. Ναι. Δουλεύει πουθενά? Έχει ένα μυαλό το οποίο. Τι έχει? Στροφάρει. Άντε πάρτε να προπονήσει ομάδα. Άλλο πράγμα. Να δουν τον παππού εκεί πέρα και αρχίζουν να κάνουν. Άλλο πράγμα σου λέω. Τι στροφάρει? Γυμνάζεται καθημερινά, είναι σε εγρήγορση. Και τι? Κάθεται, συζητάει. Ναι. Μπορεί, κάνει μια δουλειά. Πας Αθήνα με τον Αλέφαντο να διγάει. Μαζί σου μια δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει? Καθημερινά, στο Άρτ. Τι δουλειά κάνει? Κάνετε μια εκπομπή. Εκπομπή κάνει, τι κάνει? Σιγά τη δουλειά που κάνει. Εκπομπή κάνει. Σιγά και εσύ που κάνεις δουλειά, τι κάνεις δηλαδή? Βρες μου πολλούς 78 ετών που μπορούν να την κάνουν. 78 χρονών? Ναι. Να μιλάνε στο μικρόφωνο? Να μιλάνε με αρτιότητα. Με αρτιότητα? Και... χιλιά άτομα σου βρω εγώ. Στους πόσους? Στους 10.000. 78 χρονών. Δηλαδή λες το 10%. Ο Μητσοτάκης 97 χρονών πολιτική έκανε. Τι πολιτική έκανε? 95 χρονών. Σε ένα πυρικό αμαξίδι. Ποιο ήταν σε ένα πυρικό αμαξίδι? Δεν τα ξέρεις. 93 χρονών Μητσοτάκης, άμα κολυμπούσε με σένα, εσένα θα σε έτρωγε ο πάτος της πισίνας και αυτός θα έβγαινε να πούμε πρωταθλητής. Άντε να κοίτα τα πνευμόνια σου. Εσύ για πάτους έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία. Και εσύ στο Άγιον Όρος εκεί. Για παπουτσιών μιλάς. Ναι. Και τον παπουτσιών. Και εσύ στο Άγιον Όρος εκεί. Λοιπόν, ρωτάω. Ρώταρε. Ο Ήβιτς πήρε κύπελο. Πήρε κύπελο. Με τον Ήβιτς είχε καμιά θλάση φέτος? Θλάση? Ναι. Όχι, δεν είχε θλάση. Δεν είχε πάντα high score. 20, 30, 40, 50. Τελικές. Μισότο. Ο Πάο κάποια περίοδο. Φρεπέρ του Ήβιτς είμαι εγώ, τι με το λες τώρα? Να τελειώσω. Να τελειώσει. Ρωτάω. Ρώτα. Και απαντάς. Απαντώ. Αν θες να μιλήσεις μόνος σου, μίλησε. Όχι, δεν. Λοιπόν. Πήρε κύπελο. Ποιος πήρε? Θλάση δεν είχε. Δεν είχε. Έδιωξε την γάγκρενα που λεγόταν Τζαβέλας. Την έδιωξε την γάγκρενα. Γάγκρενα. Ναι. Την έδιωξε. Την έδιωξε. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός από άλλα πρωταθλήματα. Ήταν πιο ανταγωνιστικός. Και γιατί να το διώξει? Πώς το πες? Γιατί να το διώξει? Γιατί να το διώξει? Ναι. Για να χρεώσει κάπου τα κακά play-off. Ποια κακά play-off? Ποια κακά play-off? Αν κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, δεν θα μιλούσε κανείς. Δεν τον κέρδιζε, ρε κόκκινε. Και πέρσι, αν ο Γλύκος τότε για τον γκολ, μπορεί τον Ήβιτς να μην τον έπαιρνε προπονητή. Τι να κάνουμε? Με τα αποτελέσματα μας κρίνουν όλους. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Έτσι δεν είναι? Τι με κοιτάς με την κουρώνα κεφαλάρα σου? Τι? Ακούγεσαι. Ακούγομαι, τι? Τους βλέπω εγώ στη μια φωτογραφία. Ναι. Αγκαλιές και φιλιά. Πότε είναι αυτή η φωτογραφία? Πριν από 20 μέρες. Πριν από 20 μέρες αγκαλιές και φιλιά. Και ναι. Πώς γίνεται αυτές οι αγκαλιές και φιλιά? Ναι. Τώρα ξαφνικά να έχουν κάνει τούμπα. Εντάξει, έτσι αυτή είναι η μοίρα του προπονητή. Φεύγει πετυχημένος με το κύπελο και εγώ θα έφευγα στη θέση του. Φίλε. Έτσι και άκου κόκκινε. Ο πρώτος έτσι και άκουγα εγώ, ήμουν ο Ήβιτς. Πήρα το κύπελο, 40 ετών.
Έτσι κι άκουγα τη συνέντευξη που έδωσε στο Μήνο ο Σαββίδης. Δεν θα δήλωνα απαραίτηση για να με αποζημιώσει, αλλά θα, ξέρεις, θα παρακάλαγα από μέσα μου. Παναγίτσα μου, Θεούλη μου, Χριστέ μου, τι πιστεύεις, τον Άγιο Βούδα, πώς το λένε αυτόν, πού πιστεύει ο Ίβιτς, να με διώξει αυτός ο κοντός, να με πληρώσει, γιατί δεν θέλω να κάτσω. Γιατί θα έχουμε κλάματα πάλι του χρόνου. Αυτό θα έλεγα. Εάν άκουγα τις δηλώσεις που έκανε στο Μήνο και πήγαινε ο Γιωργάκης από πίσω και έκανε το Μιτσάρα στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν τον είδες, τίγκι, σαν τον Τουρσουνίδη πήγαινε και ερχότανε, θα έλεγα αν ήμουν ο Ίβιτς, μακάρι να με διώξει. Θα φύγω από τον ΠΑΟΚ με κύπελο, με καλή μπάλα και εντάξει και τρία μάτς, τέσσερα θα πω, ήμουν κουρασμένο στα play-off, έφυγα. Θα πάει Παρτιζάν. Θα πάρει πρωτάθλημα στην Παρτιζάν στα 41, δεν λέω εγώ ή κύπελο. Έφυγε μετά Βέλγια, Κύπρους, Μύπρους, τον φέρνει ο Ήλιας στον Ολυμπιακό προπονητή. Μια χαρά είναι ο Ίβιτς. Τον Ίβιτς μην τον κλαις. Τον Ίβιτς μην τον κλαις. Μ' άκουσε να τον κλαίω. Ξέρω εγώ. Μου πήρε τη θλιμμένη αυτή. Εγώ υπέρ του Ίβιτς είμαι. Φίλος. Αν ήμουν ο Ίβιτς όμως και άκουγα τι δηλώσεις έκανε μισή ώρα στο κρατικό κανάλι ο κύριος Σαββίδης στον κύριο Μήνο, θα έλεγα από μέσα μου μακάρι να με διώξει. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι. Ναι. Το πιάνεις αφού σε τσακάλι τη Ιερουσαλήμ. Σ' ακούω παρακάτω. Έχει, λέγει. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει ναι. και ενοχλεί. Ναι. Είναι ότι σε μια πετυχημένη χρονιά. Ναι, ναι. Γιατί όταν μπαίνει κύπελο μετά από. Δείστε τι απόψει του κόσμου, ξέρει. Οι μισοί λένε θέλουν να μείνει ο Ίβιτς και άλλοι λένε δεν μ' αρέσει. Η απόψη είναι διχασμένη. Τότε να μα πει ο κόσμο. Τι να μα πει. Να αφήσουμε εμεί. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα αν κάνω λάθο δεν ξέρω τι να σου πω. Ας ανοίξω. Εγώ δεν έκανα κάλαψη στον κόσμο. Και τελευταίο ερώτημα έχω το εξή. Παρακαλώ. Έχει κι άλλο ερώτημα. Ναι. Εντάξει. Το οποίο δεν αφορά καμία ομάδα. Οκ, okay, boy. Αφορά εμά του παίκτε του στοιχήματο. Εμά δηλαδή. Ναι, ναι boy, σε ακούω boy. Χτε το πρωί ανακοινώθηκε η απόφαση. Ότι ο Πάκο έχει μείον 6. Από πού έχει μείον 6? Από την τρέχουσα βαθμολογία. Την τρέχουσα, ποια τρέχουσα? Από του χρόνου δηλαδή. Από τα play-off, ρε. Από την τρέχουσα. Τέλειωσε. Όχι από τη μέλουσα, από την τρέχουσα. Από την τρέχουσα. Από την υπάρχουσα. Ναι, ναι. Τώρα δηλαδή αυτά. Ναι. Ναι. Ωραία, ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Ναι. Η απόφαση βγήκε πριν το παιχνίδι ή μετά? Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση βγήκε πριν το παιχνίδι. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Το άλλο το ερώτημα όμως που δεν το λες είναι το εξής. Εάν αυτή την απόφαση την ξέραν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ποιος δεν την είπε? Την ξέρανε? Ποιος δεν μου λέει ότι δεν την ξέραν και οι δύο ομάδες? Εάν την ξέραν και οι δύο ομάδες, φίλε, ξέρεις τα λέει ο κόσμος. Ότι το μάτς το κάναν 3-2 μεταξύ τους για να οικονομήσουν. Εγώ δεν υιοθετώ τέτοια πράγματα όμως. Τι λέει όμως η κοινή γνώμη? Η κοινή γνώμη τι λέει? Εγώ δεν θέλω τον κόσμο να τον βάλω δηλητήριο. Εγώ θέλω να τον βάλω διλήμματα και δηλητήρια. Όχι, δηλητήριο, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι ναι, και να απαντήσει ο κάθε νοήμων υπεύθυνα. Τι πιστεύει, ότι αυτή η απόφαση βγήκε? Έχουμε δουλειά. Μην βιάζεις. Τι δουλειά έχουμε, εγώ? Έχουμε δουλειά. Να σκάψουμε κανένα λάκκο, τίποτα. Τι έχουμε? Τι δουλειά έχουμε? Να περιμένω αντί να κάτσω. Λοιπόν, σε ακούω. Εφόσον αυτή η απόφαση βγήκε πριν, γιατί δεν ανακοινώθηκε πριν? Πρώτη απορία. Άλλο ρε κόκκινε. Τι ξέρανε οι ομάδες? Αυτά που λες δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Γιατί θα βάλεις τον κόσμο όπως λες σε σκέψεις και αν το ξέραν και γιατί το κάνανε και μπορεί να το φτιάξαν και χίλια δυο να λέει ο κόσμος. Χίλια δυο. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει στην τελευταία φάση του αγώνα δεν υπάρχει. Με τον ΠΑΟΚ. Να χάνει την τελευταία φάση του αγώνα δεν υπάρχει. Ναι. Τόσο πονηρό. Λες, ε. Δεν εγώ σου λέω ότι είναι ένας πονηρόβλαχος εδώ και λέω Χαρίς γιατί δεν έκανε φάουλ εκεί. Χίλια δυο σε πούνε. Ο Χαρίς δεν είχε παιχνίδια. Τι δεν είχε? Παιχνίδια. Λοιπόν, θα κάνει μαρκάρισμα εκεί πλάγια που μπήκε στο 87, στο 88. Εμένα γέρο να με βάλει ένα τάκλι να τον σήκω, να τον κλωναρίδω, τον έστρα στο σχολείο. Δεν τον έκανε τάκλι. Βρε, εγώ αν ήμουν ο Χαρίς, θα σου πω εγώ. Μπήκα στο 88 και με φεύγει είναι ο Κλωναρίδης. Δεν κάνει φάουλ, το αποδεικνύω. Θα του πηδούσα τα γράμματα, σε σπαντον έστελνα. Ποδοσφαιρικά σου απαντάω. Άντε, ρε, φύγε, είναι λάθος να του κάνει φάουλ. Τι είναι λάθος? Γιατί θέλει 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ναι, και. Αν κάνει φάουλ, τελείωσε. Ναι. Πάς μήπως την κλέψεις. Ναι. Και λες, άσε μήπως την πετάξει ναι, ναι. και προλάβω να κάνω μια επίθεση. Αυτό... Δεν κάνεις φάουλ. Αυτά τα λες εσύ που είσαι άπαλος. Αυτά τα λέω εγώ που νιώθω. Γιατί εγώ, εσύ λοιπόν... δεν... Όταν θέλει, θες μόνο τη νίκη. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι κερδίζεις ναι, ναι. και βγαίνεις προκριματικά σαν Champions League. Κανένα φάουλ δεν κάνει. Δεν κάνεις. Τώρα κανένα. Καλύτερα να σε βάλει γκολ. Μα εντάξει. Αυτή είναι η άποψή σου. Η λογική είναι. Ναι. Δεν αφήνεις τον χρόνο να πάει. Δηλαδή δεν του κλείνω τη γραμμή εγώ. Άλλο κλείνω τη γραμμή και άλλο ναι. κάνω φάουλ. Γιατί μην μπερδεύεσαι. Γιατί δεν τον είδα να κλείνει. Άλλο κλείνω γραμμή και άλλο κάνω φάουλ. Την έκλεισε τη γραμμή. Άλλο το ένα. Την έκλεισε. Εσύ λες θα το σήκω να πάνω. Λάθος σου λέω. Λάθος. Δεν υπάρχει αυτό. Κοιτάς να κερδίσεις χρόνο. Ναι. Λες αυτός θα κάνει καμιά σέντρα. Ναι. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα ναι. να κάνουμε επίθεση. Το σωστό αυτό είναι. Έτσι λες. Άλλες ερωτήσεις να κάνεις. Ναι. Έρχονται σε αντίφαση με αυτά που λέγαμε πριν. Ναι, ναι, τι. Αφού ρε Ίβιτς το μάτς σου πάει καλά. Ναι. 2-1. Γιατί βγάζεις τον Ερίκε που σκόραρε. Ναι.
Και γιατί βγάζει τον Πρίγκοβη που είναι μόνιμη απειλή για την αντίπαλη αστεία. Και βάζει το σκατοκουβά μέσα. Ερώτηση. Ναι. Γιατί θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και με την άλλη μεριά. Βέβαια. Δεν είναι λάθος προπονητικά. Το λάθος το ίδιο το έκανε με τον Πανιόνιο. Ρωτάω, είναι στην λάθος. Τούμπα. Όχι, ναι, σωστά. Άμα βγάλω εγώ τον Πρίγκοβη, θα τον βάλω μαζί με τον Κουλούρ και θα βγάλω τον Ουάρτα που είναι ανύπαρτο. Ξέρετε, θα παίξω 4-4-2. Δύο χάφε εγώ, δύο χάφε αυτή. Δηλαδή οι, καλύ... Ροντέο, οι καλύτεροι παίκτε για να σου βάλουν γκολ αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι δύο. Ποιοι? Ο Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς και ο Ερίκη. Και τους βγάζεις έξω. Υποπτώ. Ρε φίλε, εγώ δεν σου. Έχουμε μαρέ, δουλειά σου λέω. Έχουμε δουλειά. Αυτός έχει το χαβά. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Τι να πεις και τι να αφήσεις. Λοιπόν. Για να δω αν έχουν στείλει και άλλοι μηνύματα για το θέατρο Βεργίνα. Για να είμαστε εντάξει με τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, στείλανε 1, 2, 3, 4, 5. Δημήτριος Μπούτιος, Ηγεμόνας Μιχαήλ, Δημήτριος Χαραλαμπίδης, Σιδηρόπουλος Γρηγόρης, Θωμάς Αθανασιάδης. Πάρε τηλέφωνο τη Γιάννα και πες να είναι 10 εδώ που είναι έτοιμοι να πετάξουν τη Λίλα τη Γουλιώνη. Και λέω Λιάννα. Ποια Λίλα Γουλιώνη. Η Λιάννα είναι πάνω. Σιγά μην και η Σία Κοσιώνη. Λοιπόν, άκου να δεις ο Ήβιτς. Τη Σία, ρε. Ο Ήβιτς είναι έξυπνος άνθρωπος. Πήρε το κύπελο, λαϊκισμό δεν έκανε. Και ο αδερφός του θα τον πάει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Θα τον πάρει στον Ολυμπιακό και θα τραβάτε τις τρίχες σας μετά και θα λέτε. Αν με αυτούς τους 10 κλείνουμε τα ονόματα για το καζίνο ή αν χρειάζονται και άλλα. Να τελειώνουμε. Πάρει οριστικό ένα OK και ανακοινώσει τα ονόματα. Η πρώτη ώρα ήταν μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκίνητου έχει καταργηθεί, υπάρχει οριστική διαγραφή. Το κάνετε τηλεφωνώντας το 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, 18133. Πώς θα σας φαινότανε. Διάλειμμα. Καλά, καλά. Πώς θα σας φαινόταν αν πήγαινε ο Ήβιτς στον Ολυμπιακό. Κόψτε τον, ρε! Τον έπαιρνε ο αδερφός του. Μετά θα μιλήσει. Σταμάτα τραβοχειροφρενάκια. Άλλους δύο θέλει. Τραβοχειροφρενάκια, άλλους δύο. Κόψτε τον. Άντε, τραβοχειροφρενάκια. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη ποιότητα και μοναδικές τιμές. Από τον Κοσμάογλου. Για ποικιλία, εξειδικευμένες χρωματικές προτάσεις και τεχνοτροπίες. Μήπως χρειάζεστε και εσείς νέο χρώμα στη ζωή σας. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Από τον Κοσμάογλου. Τον ειδικό στο χρώμα. Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τηλέφωνο 2310-480-606. Έλα ρε, τι έγινε? Τι? Πλάκα έχεις. 4 χρόνια εγγύηση. Αυτό είναι αδύνατο. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη ως Σάββατο. Προϊόντα Elviv και αντιλιακά Άμπρε Σολέρ 50% φθηνότερα. Όλες οι σερβιέτες και οι μονές συσκευασίες σερβιετάκια Always 1+1 δώρο. Μαλακτικά Σουπλίν Ultra και καθαριστικά Άζαξ 50% φθηνότερα. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Oral-B 40% φθηνότερα. Και νεομάτ σκόνη και υγρό η συσκευασία μόνο 4,90. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Εδώ που έκαναν τις πρώτες τους προσπάθειες. Εδώ που έβαλαν τα πρώτα τους καλάθια. Εδώ που έκαναν τις πρώτες τους προπονήσεις. Εδώ που έδωσαν τους πρώτους τους αγώνες. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έρχονται στην Ελλάδα. Εδώ που ξεκίνησαν όλα.
Απόλαυσε από κοντά τους Γιάννη και Θανάση το Κούνμπο σε ένα μοναδικό σόου που καμιά οικογένεια δεν θέλει να χάσει την Κυριακή 18 Ιουνίου στο Αλεξάνδριο. Στείλε SMS το 19129 γράφοντας Αλεξάνδριο και μπορεί να είσαι ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν μια τριπλή πρόσκληση για το Αντετοκούν Bros Event. Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Χρέωση 11 λεπτά ανά SMS. Όρη συμμετοχή στο κοσμοτέ.tv.gr. Τι, θα διαρκεί 5 λεπτά το ποδόσφαιρο! Επιτέλους! Γιατί η τενοντίτιδα είχε αρχίσει να χειροτερεύει. 90 λεπτά στην κερκίδα, τα παντούπα, τα παντούπα, τα παντούπα! Με τα τύμπανα δεν ανοίγει το χέρι από την αγκύλωση. Α, ναι, έχω και αγκύλωση. Τόση ώρα με την πακέτα στο χέρι, συμβαίνουν αυτά. Τώρα όμως, για 5 λεπτά θα παίρνουν τα τύμπανα φωτιά. Αν προλαβαίνουν. Ήρθαν τα Virtual Sports από το Πάμε Στοίχημα. Και ζεις όλη την ένταση ενός αγώνα μέσα σε 5 λεπτά. Ωραία ενέργεια. Κάνει ένα σου. Τώρα στοιχηματίζεις γρήγορα και απλά. Στρώσιμο της μπάλας. Γκολ. Σε αγώνες με εντυπωσιακά γραφικά. Πάμε Στοίχημα. Εδώ το ζεις παραπάνω. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρισκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι γεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Πες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitor Gan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Πέμπτο Summer Wine Festival 2017 στο Mediterranean Cosmos. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το The Prince διοργανώνει το Summer Wine Festival, το μεγαλύτερο wine party του καλοκαιριού. Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Ιουνίου στην πλατεία του Mediterranean Cosmos σε δύο βραδιές γεμάτες εξαιρετικό κρασί και πολλή μουσική. 350 διαφορετικά κρασιά από 50 κορυφαία ηνοποιεία της Ελλάδας και του εξωτερικού υποδέχονται τους φίλους του κρασιού. Μαγειρεύει η γνωστή δημοσιογράφος γεύσης Νίκη Μηταρέα. Πέμπτο Summer Wine Festival από το The Prince. 9 και 10 Ιουνίου στο Mediterranean Cosmos. Να πάω στο αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε. Ναι, σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε. Ναι, δίκιο έχει, σωτηρία μου. Γιατί θα είχα άδικο. Ναι, όχι, σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Bon Chateau. Το ωραιότερο κάστρο άνοιξε τις πύλες του για το καλοκαίρι και σε περιμένει. Bon Chateau, στο δασόκτημα ωραίο κάστρου. Bon Chateau, για ποτό και φαγητό με την παρέα σου. Ασυναγώνιστη θέα, ιδανικό περιβάλλον, χαμηλή μουσική και ωραίες γεύσεις. Ιδανικός πολυχώρος για δεξιώσεις μπροστά στη φωτιζόμενη πισίνα με την υπογραφή της Hutos Catering. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο όλη την ημέρα με πάρκινγκ και παιδική χαρά. Τηλέφωνο 694-600. Bon Chateau, το όνειρο στην κορυφή του ωραιοκάστρου. Αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί. Μόνο εγώ και εσύ. Θα σε πάω να προετοιμαστείς, να φτιαχτείς, να λάμπεις. Να είσαι ό,τι πιο όμορφο έχει δει το νησί τα τελευταία 20 χρόνια. Και εκεί, θα είναι σαν την πρώτη φορά που σε είδα. Πανέμορφο νησάν μου!
Με 20% έκπτωση στα ανταλλακτικά σέρβις και φανοπλίας, αυτό το καλοκαίρι θα θες να το περάσεις μόνο με τον Nissan σου. Έλα τώρα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και απόκτησε ακόμα δωρεάν έλεγχο 20 σημείων και ένα χρόνο δωρεάν οδική βοήθεια. Καλό καλοκαίρι με καλοκαιρινό έλεγχο Nissan All Clear Service. Έλα να βγάλουμε selfie, να σε βάλω φόντο. Αυτός σου αμαξάρα. Οχ, πού είναι η μπαταρία? Χαλάρωσε. Έχουμε το νέο τροχό της Δεβάλτ με μπαταρία. Τα εργαλεία με μπαταρία δεν έχουν την ισχύ που χρειαζόμαστε. Θες να δοκιμάσουμε? Έφερα την μπαταρία. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και δοκιμάστε όλη την γκάμα των εργαλείων της Flexbolt. Tool Plus, Αγίου Νέστερος 30 με Λακαδά. Τηλέφωνο 2310-55-55-99 και www.toolplus.gr. Από πού πήρες τα φας? Μάσιμα! Α, μα σας, συγγνώμη. Όχι, δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε γραμμές. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Έναν θέλω. Ένας φίλος, όχι παραπάνω. Αλφα μη τρία κενό. Αντιψυχή καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54.344. Είστε πολύ πάνω από 10 για να κλείσουμε το. Χιλιά άτομα έπρεπε να έχει για να κάνουμε κλήρωση 10 και εσύ παρακαλάς. Ένα έμεινε 5 μήνα. Δεν παρακαλάω. Τι παρακαλάς, άμα θέλω να στείλω. Κάνω τη δουλειά μου. Σκάσε. Σκάσε. Μας έπρεξε. Σκάσε, βλάκα. Με έχει πρίξει μεσημεριάτικα. Άμα κάνεις κλήρωση, η σωστή επιτυχημένη κλήρωση. Δεν είναι... κάνω κλήρωση. Ναι, τι κάνεις. Τα δίνω κατευθείαν. Τα δίνεις. Παρακαλάς, είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα φύγουνε. Του Πνεύματος είναι. Του Αγίου Πνεύματος. Πού να πάνε, ρε, στην Καλλικράτεια. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Πού να πάνε. Ψηλή δεν υπάρχει. Δεν κατάλαβα. Πού να πάνε. Τζάμπα μπύρα, τζάμπα οφθαλμόλουτρο, τζάμπα αγώνα, δίνω 10. Κακό είναι. Ναι, δεν λέω ότι είναι κακό. Τότε... Σκοπός είναι να δώσουν 1000 μηνύματα να πάνε 10. Αυτή είναι επιτυχία. Πιο τώρα... πολλά μηνύματα έχω για σχόλια παρά για αυτό. Μηνύματα και μηνύματα, ρε, αποτυχημένη διαδήλωση. Πάνε στον κόσμο, άντε, τελείωνε. Κοίταξε λίγα λόγια γιατί πολύ τρέλα που κλάσσε το λαό του Ηρακλή. Πολύ τρέλα που κλάσσε. Το πούλμα που δεν γεμίσατε. Ρε. Άντε, όλα τα κόμματα εδώ πέρα βλέπεις. Βγάζουν ανακοινώσεις. Η αποτυχημένη ράπτηρε. Όλοι φωνάζουν. Ο ξεχασμένος ο Γκιουλέκας, ο Καράογλου που τον ξέχασε και η θεία του. Η Πανανώνα, πούμε. Και το Κουκουέ. Και η Νέα Δημοκρατία. Όταν θυμήθηκε οι Κουκουέδες να κάνουν. Οι Κουκουέδες να μιλήσουν για επαγγελματικό πρόβλημα. Βγάλανε όμως. Βγάζουν ανακοινώσεις. Άσερα και άλλοι αποτυχημένοι αυτοί. 4%. Με τις ασχημογυναίκες εκεί. Βγάζουν. Την Κανέλη και την άλλη την Παπαρίγα. Εκείνοι κομμουνίστρια. Πιο άσχημες γυναίκες. Βρωμάνι μασκάλες τους. Όχι ρε. Έχουνε τρίχες μασκάλες, όχι βρωμάνε ρε βλάκα. Δεν ξυρίζουν τα πόδια τους και έχουν τρίχες μασκάλες. Σαν το Χατζηπαναγή να πούμε, σαν πυθίκια είναι να πούμε. Λέγε ρε κόκκινε, πάρε στον κόσμο. Εγώ αν ήμουν να βάζει και να σου δίνει ένα πλακώνει. Να σου να. Θα σου δίνει ένα πλακώνει. Τι πλακώνει να δώσει εσύ. Για πλάκα. Ο Βάσια δεν έδωσε πλακώνει όταν έπρεπε, τώρα θα δώσει πλακώνει. Έχει λέγε. Δώσει λέει. Τι να δώσει, πάρε στον κόσμο. Να ξέρεις, φυτό. Λοιπόν μαζί μας η Χιουντάι Εσκιάδης Βαλοδήμος με Χιουντάι Τουσόν. Τουσόν. Ό,τι καλύτερο με 18.990 πάτε. Να το δείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Να ρωτήσετε περισσότερο στο 2315-96-596 ή στο 2315-96-690. Με 18.990 μόνο στην Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο Hyundai Tucson. Κατάλαβες? Ζώων. Ο Σόν ποιος είναι? Tucson. Tucson. Μάλιστα. Αμπρός. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Να κλαίμε που θα φύγει ο Εύης και θα πάει στον Ολυμπιακό. Σαν το Μαρκόπουλο ένα πράγμα. Θέλω να κάνω μία πρόταση, παύλα ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε. Το Ρουφιανοκόκκινο τον παίρνω τηλέφωνο από όλα τα κόμματα τώρα. Ο Κόκκινος είναι πρώην Βέρος Πασόκος, κολοπετσεμένος, κοινή θηριζέως, άκου ξέχασα. Και από τη Νέα Δημοκρατία τον πήραν. Τον πήρε η Έλενα Ράπτη. Κύριε Κόκκινε, σας παρακαλώ, μπορείτε σας παρακαλώ να πείτε ότι ήμουν και εγώ εκεί. Βεβαίως, κυρία μου. Και το κουκουέ, να δεις κάτι, μια κουκουέ. Με κάτι μασχάλες εκεί σαν, το, σαν την Ουγκάντα το δάσος, τον πήρε τηλέφωνο. Λέγε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Ναι.
προς τους φίλους μου, τους πολιτούς μου, τους παοκτήδες, οι οποίοι είναι και πολλοί. Ναι. Επειδή σαν σπουδαστή στην πρακτική μου την έκανα σε ένα από τα καλύτερα αρχαιοποιείο της Καστοριάς πριν πάρω το πτυχίο. Ναι. Και συνεργαζόμασταν με την Ιωνική και έχω άψογες σχέσεις μαζί τους. Ναι. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αδόνη να μου παραχωρήσει έναν χώρο σε Μητρόπολης. Ναι. Να τοποθετήσω έναν μεγάλο καταψύκτη. Ναι. Θα πηγαίνω να αγοράζω πακέτα πίτες ΠΑΟΚ από την Ιωνική. Ναι. Θα παρακαλέσω τον Κουλιανό και τον Βλάκο να με φέρουν σε επαφή με αυτή τη Βασιλική Ρετσίνα, πώς σου λέω, να πάρω και από εκεί κάποια κουτιά. Βασίλισσα. Ναι. Και κάθε Τρίτη. Βασιλική ρε λέγεται. Βασίλισσα, δεν τη λέγανε. Κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Ναι. Δύο ΠΑΟΚτσίδες. Ναι. Θα περνάτε από το Μετρόπολη. Θα παίρνετε μία πίτα ΠΑΟΚ και δύο Ρετσίνα. Ναι. Για να βλέπετε την αεκάρα του ομίλου του Champions League. Γελάει ο κόκκινος με το σαμπρέλα το πνευμόνι. Είχε 45 άτομα στη διαδήλωση εχθές. Ούτε του Daily Issues δεν γεμίζανε. Στον αξιότιμο κύριο Μάρκο, τον οποίο σέβομαι απόλυτα, αλλά δεν θυμερίζομαι τις απόψεις του. Εντάξει. Επειδή μετά το πέτρα γκολ που έβαλε στο Παναθηναϊκό, Μάρκο, σου έπεσε το ασβέστιο αντικόπωση. Έλα να σου δώσω λίγο βιολογικό τυρί γίδινο για να σου ανεβάσω το ασβέστιο και το ηθικό. Ναι. Φιλιά πολλά. Στον επόμενο, στον παρακαλώ. Επόμενο κύριο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε, εγώ θα ραντεβουήκατε το φιλαράκι μου από την Καστοριά. Τρία χρόνια καθόμουν στον καναπέ και έτρωγα φασούλια. Φασούλια. Από το Σισάνι, αυτά που δεν μπορούσαν. Φασόλια Σισανίου, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Μπράβο, ναι. Δεν μπορούσαν να τα χωνέψουν όλοι οι αεξίδες, αν θα βγουν και πώς θα βγουν, ναι, σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Τώρα, μπορούν να μιλήσουν λιγάκι, αλλά το συντόνι εμείς δεν το θέλαμε να το τεινάξουμε, όπως είπε το φιλαράκι μου. Ναι. Τα αποτελέσματα και τα αποτέλεσμα το γνωρίζανε από την προηγούμενη μέρα. Ήταν λάθος της ΠΑΕ. Εγώ το τονίζω και το λέω. Α, λες ότι ήταν πονηρό. Δεν θέλαμε εμείς καθόλου να παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Δεν μου τα έλεγες. Και όχι τιμωρία να πέσει κάτω από το φακό μας. Ούτε θέλουμε προπονητή 70 και 80 χρονών. Καλώς είναι ο Ίβιτς. Θέλουμε μεταγραφές. Θέλω Ίβιτς. Άκου να σε πω. Ναι. Θέλουμε μεταγραφές, καλές μεταγραφές, ούτε έργα. Και ούτε θέλουμε αγορές στην Ελλάδα. Και έχεις προέδρους, δεν τα λέω για τον πρόεδρο, καλά το έκανε και το πράζει, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε ΠΑΟΚ μια ομάδα, τα γράμματα αυτά που ανήκει εδώ και χρόνια στο λαό του ΠΑΟΚ. Αυτό να το καταλάβουν όλοι μέσα. Ρε να μείνει ο Ίβης. Ρε να μείνει ο Ίβης. Εγώ να τον έχω στην Καλατινή να μαζεύει τις μπάλες. Τέσσερα μάτ μας πούλησε αυτός. Υπήρχε και κάποιος άλλος στον πάγκο. Έπρεπε να τον δοκιμάσει αφού γνώριζα το αποτέλεσμα. Επόμενη γραμμή. Ξεκόβω εγώ γιατί αυτά που λες είναι μηνύσιμα και δεν τα υιοθετώ. Ο κόκκινος δεν παίρνει χαμπάρι γιατί πάρκανε την κοιλιά εδώ πάνω στο αυτό. Δεν παίρνει χαμπάρι. Επόμενη γραμμή. Εσύ τώρα κατηγορείς κάτι πολύ χοντρό το οποίο εγώ δεν το υιοθετώ. Δεν ξέρω αν ο κόκκινος. Πιστεύω και ο κόκκινος δεν το υιοθετεί. Καλημέρα. Σε κόψαμε. Ναι. Καλά, ρε. Τι έγινε, ρε, είσαι στους 50 εκεί πέρα κι εσύ. Εκεί. Ε. Θέλω να ακούσω, FM ΠΑΟΚ εκεί. FM ΠΑΟΚ εδώ, ναι. Α, μπράβο, πες το. Γιατί να τραπηθώ, θα το πω. Τρεις μέρες πάνω να βγω στον αέρα και με κόβετε, ρε. Ο κόκκινος. Πού τα είστε, ρε. Ο ημοειδεάτης σου. Εγώ τι. Ακούς, ναι. Λοιπόν. Δεν το πιστεύει. Θα να μιλήσω και δεν θα μιλάς επάνω μου. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε. Ναι. Έτσι και αλλιώς, ναι, έχεις από το 2010-2011 κουβέντα καλή που δεν είπες για τον Ηρακλή. Και έχεις κάνει εσύ και το σταθμό σας και οι παοκάρχες εκεί πέρα, ναι, το μεγαλύτερο κακό στον Ηρακλή. Εμείς το κάνουμε. Πρώτον. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλεις να πεις καλό για τον Ηρακλή. Μην λες, ρε. Χίλια χρόνια, σιγά να μην σε έχουμε ανάγκη, ρε, κοκοβιέ. Κοκοβιέ. Κούρουμε χέρια. Κούρουμε χέρια. Έχει τον κόκκινο, βράχος. Λοιπόν, ακούς. Βράχος. Άκου τώρα. Θέλεις να πέσει ο Ηρακλής μήπως και σε την ομαδούλα σου, ε. Ποιος το επειδή πάει. Δεν θέλω να πω και για τον Άρη. Γιατί σέβομαι τον αγώνα τους που κάνουν. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω άλλη φορά. Μην γίνεσαι πιο αδελφή και από τους αδελφές. Ντροπή. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε τον ΠΑΟΚ. Στείλει του σημαίακια, στείλει του να πούμε κάτι του μάγια, κάτι του αυτό. Θα είναι μια ομάδα.
αφού είναι η ομάδα του συστήματος. Κατάλαβες, κρατόπουλε. Μάλιστα. Ψε, μήπως σε πετάξω κάνα κουχαλάκι. Λιμοτάγαρο. Λιμοτάγαρο. Και αν ήμουν εγώ δεν ήθελα να το πω αυτό, αλλά άμα ήμουν ο σύνδεσμος εγώ, στην τουαλέτα να πήγαινες με πιστόλι. Ξεχυλίζει αδρεναλίνη. Λάγκας Οδυσσέας, Δημήτρης Μπούτιος, Γεμόνας Μιχαήλ, Δημήτριος Χαραλαμπίδης, Σιδηρόπουλος Γρηγόρης, Τωμάς Αθανασιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Φαρίνας Κώστας, Κώστας Κωνσταντίνου, Τσουφλίδης Θόδωρος, Σπύρος Διαμαντάρας, οι φίλοι οι οποίοι θα πάτε στο καζίνο. Ο Διαμαντάρας και ο... Πώς πάρτε θα... τηλέφωνο στην Λίλα Τιγουλιώνη να σας ενημερώσει περισσότερο για το τι ακριβώς θα γίνει. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, Κωστή. Ναι, φίλε. Έλα, μα, ακούγομαι. Καθαρότατα. Ναι, λοιπόν, καταρχήν, Κωστή, έχω πέσει ξερός κάτω όταν είπες για τον Ατρόμητο Πλαγιάριου. Δεν μπορούσα να συνέλθω από τα γέλια. Τώρα να πάω στο Πλαγιάρι και να πω κυνηγάν τον Ατρόμητο. 200 άτομα θα μαζέψουν. Ναι. Μαζέψαν 50 άτομα να κάνουν διαδήλωση. Και πήγε και η Ράπτη εκεί. Φαντάσου σε τι σύμψη πολιτική είναι η Ράπτη και ο Γιουλέκα. Ήταν από τα καλύτερα σου. Φοβερή ατάκα έκανε. Φοβερή ατάκα. Παοξής είσαι. Παοξής δεν είσαι. Παοξής είμαι. Βέβαια, χαλούσε αυτό. Λοιπόν, κοίταξε. Πόσο κόσμο έχεις με τον Παναθηναϊκό? 10.000. Πόσο κόσμο έχεις με τον Παναθηναϊκό? 10.000. Το φίλο ρωτάω. Άσε τώρα, μπορώ να μιλήσω. Πόσο κόσμο είχες με τον Παναθηναϊκό? 15.000. Με ένσημα. Ρε φίλε, πήγαινε να κουνήσεις εντόνι στην καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών και είχες 12.000 και γέλασε με τον Παναθηναϊκό. Βρε στο τρίκυκλο του Κοτζαμάρι δεν χωράγατε, ρε. Καινή θέση τα είχε. Τι να σε πω. Κοτζαμάρι το τρίκυκλο δεν χωρούσατε. Θα φάει 7 γκολ συνολικό ή ούτε να προλάβει να καταλάβει τι έγινε. Εντάξει, τι Σεντόνι τώρα. Άστο, πήγαμε 5 φορές να κουνήσουμε το Σεντόνι και μόνο Σεντόνι δεν κουνήθηκε. Θα το δει και η ΑΕΚ τώρα πως είναι το Σεντόνι. Άστο τώρα, άστο να ξεκουραστούν οι παίχτες, να πάρουμε 2-3 παίχτες και είμαι υπέρ του image, σαφώς υπέρ του image. Πήρε κύπελο και θέλω να το διώξουμε. Πάνε καλά, ρε. Τον πάρει ο Ήλιες τον Ολυμπιακό. Και μετά θα καυγίζουνε μετά. Τέτοια χαϊβάνια είναι. Τέτοια χαϊβάνια. Τι είναι. Επόμενος. Ναι. Αν τους πούνε τώρα ότι ο Ήβιτς είναι κακός θα τον κάνουν κακό προπονητή. Ό,τι τους πούνε. Λέγε. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Ήβιτς θα λέμε και θα κλαίμε άμα φύγει. Και αν πάει στο Γαύρο να δεις τι θα πάθετε. Εκεί θα είναι άνοιξε πέτρα για να μπω. Άστο. Να βάλω εγώ τη μαρινέλα με τη βαλσάμι να κλαίνε. Ναι. Κόκκινε 50 άτομα. Ούτε σουβλατζίδικο δεν γεμίζεται. Και να με πεις εσύ για τον Πάο και για την Τούμπα. Ούρε. Επόμενος γύρος. Άστο, άστο, άστο. Ούρε σε είπε. Μην τον κόβεις. Άστο. Αυτοκτόνησε. Θεός χωρίστο. Παρακαλώ. Ναι. Θα πάω κι εγώ εκεί. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Μάλιστα. Για τον Ήβιτς λίγα πράγματα στα γρήγορα. Έτσι. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Η χρονιά είναι πετυχημένη. Μπράβο στον Ήβιτς για το κύπελο. Μετά από 14 χρόνια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι οι παοξίδες και να τον ευχαριστήσουμε. Τώρα όμως θεωρώ πως για το βήμα παραπάνω, δηλαδή για πρωτάθλημα και για ομίλους. Θες μεγάλο προπονητή. Δεκτών. Θέλω μεγάλο προπονητή. Δεκτών, βεβαίως. Και θα είχε, ο Ήβιτς θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει το παραπάνω βήμα όταν θα ήταν σε προπονητική ηλικία με άλλα 10 χρόνια εμπειρίας. Σωστό. Θα τον ήθελα. Πολύ σωστό. Άρα θες ένα προπονητή, όχι στα επίπεδα του Ήβιτς τώρα, στη θέση του Ήβιτς, αν φύγει, κάτι πολύ πιο ποιοτικό και πιο έμπειρο. Μα αυτό λέει άνθρωπο. Θα ήθελα έναν Ήβιτς με τις ικανότητές του, αλλά 10 χρόνια εμπειρίας. Πιο έμπειρο, ναι. Παραπάνω. Okay, boy. Τώρα, αν ο Ήβιτς θέλει να φύγει και να παραιτηθεί, δεν θα κάτσουμε να τρέχουμε από πίσω του σωστό και να φωνάζουμε στάσου μίγδαλα. Σωστό, σωστό κι αυτό. Και ποιον θα πάρεις, ρε φίλε? Το μπαμπά του Λουτσέσκου στα 73. Ποιον θα πάρεις, για πες. Το Λουτσέσκου τον ίδιο. Το φίλο. Σε μένα δεν με χαλάει. Πάει ο Μιλιορίδης με τα μάτια γιατί πάρει πίσω τον ο Λόραντ 71 χρονών. Ήρθε και πήραμε πρωτάθλημα. 58 πέθανε. Άλλοι, ρε φίλε. Δεν ήταν 71.
59 χρόνων συγχωρέθηκε όλο. Τι λες? Όσο ήταν, τέλος πάντων. Τώρα, για να απαντήσω λίγο σε αυτό τον ΑΕΚΤΖΙ από την Καστοριά εκεί πάνω, ναι. Το τυρόγαλο, μπας και του φύγει ναι. Μυτζήθρα από το μυαλό. Ναι. Δεν είναι τυρόγαλα ρε, αυτοί που είναι στην Καστοριά. Βλάχοι είναι, μην πει. Τυρόγαλα είναι στη Θεσσαλία. Κολόβλακος. Είσαι βλάκας τώρα. Μπορεί να πεις οτιδήποτε. Πες βλαχαδερό. Πες. Κολόβλακος. Έμπαθα να μιλάς. Είδες τι έχεις το βρακί σου και θα μας απαυτός όλους. Μη. Παρακαλώ. Δεν έχουν όλοι ανακόντα σαν για σένα. Έλα, φίλε, ναι. Εσύ ναι. Το επιζητάς. Ναι. Μάλιστα. Έλα, Γρηγόρη. Εδώ είναι, φίλε. Έλα. Εδώ είναι, έλα, Κώστα, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Ηρεμία. Καταρχήν εκνευρίστηκα με το ταγάρι με το ο. Αυτός που είπε ο. Να πάει να κάνει επαναπροσδιορισμό λίγο και την επόμενη φορά. Μάλιστα. Γιατί είναι τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, όσο Γρηγόρη, θέλω να σου πω λίγο κάτι. Ρε. Ό,τι γουστάρεις. Ήταν ένας φίλος μου χθες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι μεγάλος αυτός σε ηλικία. Όταν λες μεγάλος σε ηλικία. Είναι μεγάλος, είναι καμιά 75 χρόνια, 80. Μια χαρά είναι. Και μου λέει, είχε κόσμο κάποιος μιλούσε, μου λέει χθες στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε, μου λέει. Κάποιος μιλούσε. Και ναι, έτσι νόμιζε. Και τι νόμιζε αυτός εκεί πέρα που είναι. Όχι, Ηρακλειδής είναι. Ποιοι Ηρακλειδές, μου λέει. Ο Λεωνίδας ο Κύρκος μίλωσε, μου λέει. Αυτή ήταν συγκέντρωση του Κύρκου. Ρε Γρηγόρη. Κουκουέ εσωτερικού, Θιαλίτης είσαι. Ο Κύρκος, τόσος μάζευε ο Κύρκος. Λάθος κάτι. Τόσο μάζευε. Όχι, δεκαετία του 80 είχε δύναμη, άστο. Ο Κύρκος. Πόσο, αφού 1,5%-2% έφτανε ο Κύρκος. Είχε κόσμο, ρε. Δεν λέω γιατί. Είχε ο Κύρκος, ήταν καλός ήταν. Να σου πω και αυτά τα που λέει ο Κωστές από δίπλα, αυτούς από δίπλα εκεί τους βλαχοτσολιάδες της Νέας Δημοκρατίας, τι τους θέλατε αυτούς. Ναι ρε, καλά σε λέει. Όχι. Αυτοί σας ρίξαν τρεις φορές. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Σε ρωτάω όμως κάτι. Ράπτη ρε. Αφού δεν πουλάει ο Ηρακλής. Και ο Κιουλέκας. Βγάζει... Περίμενε. Άκου να δεις. Μα δεν αφήνει, βλέπεις τι κάνει. Λοιπόν. Ναι. Τι γίνεται, ναι. Έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Ναι. Έβγαλε του ΚΚΕ ανακοίνωση. Το δυνατό, ναι. Μισό λεπτό. Βγάζει η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωση οι 12 βουλευτές. Ναι. Αχ, δεν τους ξέρει μάνα. Ρωτάω κάτι. Αν δεν είχαν να κερδίσουν κάτι. Ζούμε σε μια εποχή όπου δεν είμαστε εφελοί. Ξέρουμε ότι καθένας για να κερδίσει κάτι το κάνει. Δηλαδή, για πες μου, γιατί βγάζουνε τώρα. Σωστά, καλά λέει. Από τους 55 που ήταν στη διαδήλωση, οι 6 θα ψηφίσουν. Ας το βλάκα. Οι 7 θα ψηφίσουν. Ας το βλάκα. Οι 3 κουκουέ, η δύναμη του Ηρακλή. Δεν κατάλαβες, λε κόκκινο. Όχι, ευθέως πες μου. Ναι. Γρηγόρη, να σου πω λίγο κάτι. Η Έλενα Ράπτη θα βγει βουλευτής από τους Ηρακλειδείς που θα ψηφίσουν. Ποιο κουλέκτα. Το τηλέφωνο τη ζητούσε πριν. Δεν το πάρει. Ναι. Αυτά τα Μικελόντιον, δεν τα ξαναφέρετε εκεί πέρα. Ποια είναι? Μικελόντιον αυτά. Όχι ρε Γρηγόρη, μην τους ξαναδούμε αυτούς εκεί. Όχι, φίλε, τη γνώμη μου για τους πολιτικούς τη γνωρίζεις. Άμα του δώσουν λεφτά, είναι καλή. Γεια χαρά. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Γεια. Παρακαλά. Παρακαλά. Παρακαλά, ναι. Παρακαλάς, ρε. Τι, μετά έτσι, το κόμμα πάμε στο παρακαλά. Το μισό τρούλο τα εθαράπη σε τούλιπ. Τι τον έφαγα? Το μισό τρούλο τα εθαράπη τον έχει φάει σε τούλιπ και αντίδωρα, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι καθιστεί. Χριστιανό Ρουφιάνη. Λέγε, φίλε. αν το βουλώσει, φίλε, θα μιλήσεις, ναι. Μίλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, χαιρετίζω βασικά τα δύο υπέροχα παλικάρια, έτσι. Α, βέβαια. Να σε στείλω ένα φθαλμίατρο και σένα. Όχι, το λέω και το εννοώ. Λοιπόν. Αργιανός είμαι εγώ. Το καημένο. Τι κάνεις? Όχι, Αργιανός είμαι. Ναι. Θέλω ρε παιδιά κανένα σχόλιο έτσι να κάνετε, να μου πείτε τι μέλη γενέστε με τον Άρη. Βασικά πριν πείτε οτιδήποτε. Το μέλη πρέπει να είναι πολύ, γιατί και ο κύριος Καρυπίδης έβαλε λεφτά και ζήτησε, λέει, κάποια χρήματα για να δώσει την ομάδα. Μετά έχει τον ερασιτέχνη του γύρω-γύρω, εμείς θα πάρουμε κανένα φράγκο, όλοι να βγάλουμε κανένα φράγκο. Δεν μου λες, άκου να δεις. Αυτό είναι. Εγώ τον Καρυπίδη δεν τον γουστάρω. Εγώ τον γουστάρω, μ' αρέσει. Άκου τώρα. Βγήκε όμως και είπε δύο πράγματα πριν, στο Δωμαίδη. Ναι. Και με έστειλε αδιάβαστο. Τι είπε και εσύ, δηλαδή, αδιάβαστο. Είπε το κόκκι χαζό. Ναι. Να μην μπερδεύετε, λέει, γιατί πήρε πολλά λεφτά και παίρνει ακόμα. Καλά εξηγήθηκε και τον. Εντάξει. Έτσι. Και είπε ότι αυτά που λέει ο Γαλανός δεν υπάρχουν. Ναι. Ζηλεύει ο Γαλανός γιατί. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, επειδή δεν μιλούσε τόσο καιρό. Ναι. Εμένα μου είχε δώσει την εντύπωση ότι είναι σε άλλο κόσμο. Μια χαρά είναι. Εμένα μου είχε δώσει την εντύπωση ότι είναι σε άλλο μετά κόσμο. Μετά τη συνέντευξη. Μετά από αυτό που δούλεσε, λέω ότι το λέει η ψυχή του. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την άποψή μου ότι διοίκησε λάθος φέτος. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ωραία. Άλλο.
Δηλαδή με εκνεύριζε το ότι δεν μιλούσε τόσο καιρό. Από το Γαλανό δεν το θες περισσότερο και το Καλαϊτζή. Δεν υπάρχει θέλω περισσότερο. Mm. Εγώ θέλω ο Άρης να ανέβει κατηγορία. Ναι, αν δεν ανέβει δεν θα φας το βράδυ. Θα φάω ρε. Αυτή την μπουρδα. Θέλω ο Άρης να ανέβει κατηγορία ρε φίλε. Μπράβο ρε Γρηγόρη, τι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είναι θέμα καλού άνθρωπο. Ρε φίλε, συγγνώμη, έχεις δικιά σου δουλειά ή δουλεύεις αλλού. Για ποιον να λες τώρα. Εσύ. Εγώ. Ναι. Τίποτα. Πού να βρεις δουλειά. Αν είχες μαγαζί θα ήθελες να γεμίζει. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα ήθελες να γεμίσεις το μαγαζί σου. Επειδή ήμουν και εγώ επαγγελματίας. Λέγε φίλε. Έτσι, επειδή ήμουν και εγώ επαγγελματίας, έχει απόλυτο δίκιο να σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται ο Καρυπίδης. Εντάξει, τον ξέρω τον Καρυπίδη. Λόγω να μην κονομήσει ο Καρυπίδης. Εγώ δεν το ξέρω και μέχρι τώρα τον έβριζα. Μου άρεσε όπως τα είπε όμως. Ξέρω και το ποιόν του, ξέρω και τα πάντα. Εγώ όταν έμαθα ότι θέλει να αναλάβει τον Άρη, δαγκάθηκα. Έτσι, βέβαια στο χέρι μου δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Λοιπόν, τώρα ας πορευτεί ο Άρης Μπαυτώνα. Μέχρι να βρεθεί, αν βρεθεί. Γιατί έχει καλύτερο. Βέβαια, τι έχει το Πόπ και το Δήμο που παίζουν πάω στις εφημερίδες. Πρώτη σελίδα. Λοιπόν, αυτός ένας επιχειρηματίας που είναι, όπως και να πούμε, θέλει το καλό της τσέπης του. Και είναι λογικό. Έτσι. Πρέπει να ανεβάσει τον Άρη. Κι άλλο, για να πει ότι πουλάω και εγώ ονομάω. Άλλιος, άρα στηρίζουμε τον Καρυπίδη. Και αν πουλήσει, πρέπει να πάρει αρκετά λεφτά για να δώσει δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, αυτό να κορομήσει γύρω-γύρω ο περίγυρος. Λοιπόν, έτσι. Και για να αφήσουμε τώρα και τον Άρη, ναι. Θέλω να κάνω και μια σύσταση σε κάποιους που βγαίνουν οπαδούς κάποιος ομάδος και κράζουν εκτός του Άρη και τον Ηρακλή, 50 άτομα και 30 και 80. Εγώ το λέω. Να τους πληροφορήσω ότι αν αυτοί ήταν στη θέση του Ηρακλή και του Άρη τόσα χρόνια εκτός πρώτης κατηγορίας, το γήπεδο του σήμερα θα βουσούσε πρόβατα μέσα. Σωστό. Και τίποτα παραπάνω. Και αυτό σωστό. Δεν θα υπήρχε ψυχή. Και αυτό σωστό. Τελικό παίζανε χθες και δεν γεμίσανε το γήπεδο. Ναι. Τσα-τσα-τσα ήταν. Σωστό. Λοιπόν, υποξίδες τσα-τσα-τσα. Φέτος κάνανε, να είσαι καλά, φέτος κάνανε μια κερκιδάρα μια φορά. Στην Τούμπα, στον τελικό που πήρανε εκεί τους δολοφόνους. Ιδεάλως η Τούμπα μέσα εκεί στα άλλα μάτσι είναι κολέγιο De La Salle. Με το Φρέρ Πιέρ να διδάσκει χημεία. Λέγε. Για χρώματα με την μεγαλύτερη καλλιπτικότητα για δοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάσ 1, ένα όνομα υπάρχει, Vitex Classic. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Για το παιδικό δωμάτιο επιλέγουμε μόνο το καλύτερο Vitex Eco, το οικολογικό χρώμα της Vitex. Είναι πιστοποιημένο για την αντοχή στο πλήσιμο με κλάσ 1, προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία και είναι το κατάλληλο ακόμα και για παιδικά παιχνίδια. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Τα καταστήματα Κοσμάγλου, Φιλίπ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Για έναν κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, επισκεφτείτε ένα από τα τρία καταστήματα ή τηλεφωνήστε στο 2310 480 606. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το αποφάσισα. Αλλάζω ζωή. Χωρίζεις, μεθαναστεύεις. Κάτι πιο ριζικό. Βάφω το σπίτι. Πολύ χρώμα, μοντέρνο στυλ, νέα ενέργεια. Αφού βάφεις, κάντο σωστά. Κάντο με Vitex. Για απίστευτη, 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 κάντο σωστά. Κάντο με Vitex.